Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Τρόικα στον Λίμπερο 107,4. Σ' όλο σήμερα. Απόγειο Χρήσαντος, Απόγειο Κώστας. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Στον απόϊχο της νίκης πρόκρισης του ΠΑΟΚ επί του Όφη στο Ηράκλειο, σε ένα παιχνίδι που έλαμψε φυσικά ο Γιώσιπ Μίσιτς. Στον απόϊχο της νίκης του ΠΑΟΚ εις βάρος της Κλαϊπέδας στη Λιθουανία. Έχει κέρδει ο ΠΑΟΚ και από αυτή την νίκη, και όχι μόνο βαθμολογικά. Να μάθουμε τι ακριβώς περιμένουμε στο σημερινό Ξάνθη Άρη στα Πηγάδια. Πρώτος αγώνας στη φάση των 16 για Ξάνθη και Άρη. Γενικότερα έχουμε θυματολογία. Θα μιλήσουμε και για τη σύσκεψη που θα γίνει σε λίγη ώρα για το παιχνίδι του μπάσκετ του Άρη με τον Ηρακλή στο Παλέντε Σπορ. Γενικότερα μία μέρα που νομίζω έχει και δράση και ενδιαφέρον. Ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει με εμφαντικό τρόπο. Σίγουρα υπήρχε η ανησυχία, η αμφιβολία για το πώς θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για αυτόν, δηλαδή να προέρχεται από ήττα και μάλιστα οδυνηρή. Παρά τις αλλαγές του Αμπέλ Φερέιρα, ο πρωταθλητής και κυπελούχος ΠΑΟΚ τα κατάφερε καλύτερα από ό,τι θα περίμενα νομίζω και οι φίλοι του. Το 0-3 δεν αφήνει περιθώρια στον Όφη εν ώψη της Ρεβάνς 15 Ιανουαρίου στις 3 το μεσημέρι. Πάλι καλά που δεν μπήκε το μάτι σε 9.30. Να βγάλουμε το βράδυ στην Τούμπα, την παγωμένη λογικά εκείνη την περίοδο. 3 η ώρα το μεσημέρι θα έχει την ευκαιρία, χωρίς άγχος ο ΠΑΟΚ, να αγωνιστεί. Ενδεχομένως να δούμε και σε ένα ακόμα παιχνίδι τον Λάμπρου, που εχθές αγωνίστηκε και ήταν καλός. Το Μιχάη που έκανε το ντεμπούτο του. Όταν κερδίζεις 0-3, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις εκτεταμένο rotation στον αγώνα ρεβάνς. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος του ΠΑΟΚ, που φυσικά στηρίχθηκε στον Γιώσιπ Μίσιτς στην αποκάλυψη της φετινής σεζόν. 3 assist, ισάριθμα γκολ για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι που συμβαίνει συχνά. Ανταποκρίθηκε με το παραπάνω ο Κροάτης στο ρόλο του επιτελικού μέσου ή δεύτερου επιτελικού, που το ανέθεσε ο Αμπέλ Φερέιρα. Ο Λιμιός σκόραρε, ο Μπίσε σκόραρε, ανεβάζει λίγο τα νούμερά του, αν και το θέμα είναι στο πρωτάθλημα. Ο Άκπομ σκόραρε και το πανηγύρισε έξαλα, είναι υποπίεση, θέλει να αποδείξει πράγματα και γι' αυτό έτσι του βγήκε αυτός ο πανηγυρισμός. Ωραία ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο, το ευχαριστήθηκαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ που βρέθηκαν στο Γκεντή Κουλέ, και ο ΠΑΟΚ πάει παραπέρα. Περιμένει την ΑΕΚ στις 7.30 στο γήπεδο της Τούμπας την Κυριακή. Αγώνα για τον οποίο δίνουμε 5 εισιτήρια και σήμερα. Η διαδικασία γνωστή. FM κενό ονοματεπώνυμο και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγα λεπτάκια πριν τις 2. Ξαναλέω, FM κενό ΠΑΟΚ ή FM κενό ονοματεπώνυμο, μιας και δεν θα δώσουμε άλλα εισιτήρια για κάποια άλλη ομάδα σήμερα. FM κενό ονοματεπώνυμο στο 5 45 26. Μαζί μας την πρώτη ώρα είναι Dialog. Για όσους ψάχνετε δουλειά στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνη ή Βέρεια, μιλάτε και διαβάζετε άψη στα γερμανικά. Η Dialog συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Οι θέσεις που προσφέρει εργασίας δεν αφορούν πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Η Dialog ασχολείται με τηλεφωνικές παραγγελίες και φροντίζει την διευθέτησή τους και για την έγκυρη ενημέρωση προσωπικών στοιχείων των πελατών. Άρα δεν, ξαναλέω, αφορά πωλήσεις μέσω τηλεφώνου. Πρέπει να μιλάτε και να διαβάζετε άπτεστα γερμανικά. Πάρα πολλά προνόμια, ακόμα και η εκπαίδευση 3 εβδομάδων είναι πληρωμένη από την Dialog. Περισσότερα στο dialog.gr. Αυτά σαν μια πρώτη εισαγωγή για το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ ήρθε η νίκη στην Λιθουανία, σε ένα ωραίο παιχνίδι, με έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ που και προηγήθηκε με μεγάλη διαφορά και βρέθηκε πίσω με μεγάλη διαφορά. Στο τέταρτο δεκάλεπτο είχε ένα πλάνο η ομάδα ξεκάθαρο, το ακολούθησε και με μπροστάριδες τον Σμιθ, τον Μπράουν και τον Σόρτερ πήρε ένα καλό διπλό που θα την ανεβάσει ψυχολογικά εν ώψη του μίνι τελικού με τη Λάρισα.
γιατί τελικώς δεν είναι όπως προκύπτει. Είναι ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ αν το κερδίσει παίρνει τεράστια ανάσα και βλέπει με άλλο αέρα τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Αν δεν μπορέσει να τα καταφέρει, γιατί υπάρχει ένα θέμα μακριά από το παλατάκι, αυτό είναι δεδομένο, θα πρέπει πάλι να ζει υπό το καθεστώς πίεσης, να πάρει όλα τα μάτια στο παλατάκι, να μην χάσει ούτε μισό και ενδεχομένως να ψάξει μία νίκη εκτός έδρας, γιατί έτσι προσπάθει το πρωτάθλημα, δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει η γραμμή της σωτηρίας. Αλλά σίγουρα αν ο ΠΑΟΚ πάρει την τρίτη διαδοχική νίκη στη σειρά σε Ελλάδα και Ευρώπη εις βάρος της Λάρισας, θα μιλάμε για μια ανάκαμψη 100%. Φοβερό το κόψιμο του Σόρτερ στις μια τελευταίες φάσεις του αγώνα, φοβερό και το τρίποντο του Μπόμπι Μπράουν. Γενικότερα η ομάδα δείχνει να συμμαζεύεται μετά την αποχώρηση του Λιούις και την έλευση του Σόρτερ και του Μπόμπι Μπράουν. Πρέπει να αποκτηθεί και ένας ψηλός, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το θέμα του Τσάπμαν φαίνεται να πηγαίνει πίσω και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε αναζήτηση νέου ψηλού. Θα μας τα πει καλύτερα συνέχεια ο Νίκος Μοσκοβίτης. Την ίδια στιγμή που εγώ αντιλαμβάνομαι ότι συνεχίζει την προσπάθεια να στοχοποιηθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ με πονηρό ή ακόμα και με αισχρό τρόπο για το θάνατο του Βούλγαρου οπαδού. Εντάξει, πολλά τα άρθρα, πολλές οι απόψεις, ξύπνησαν ορισμένοι στην Ελλάδα του 2020, ζούσαν σε άλλη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Διάβαζα λίγο πριν πω στο στούντιο ένα φοβερό άρθρο του δημοσιογράφου από την Αθήνα, ο οποίος έχει το προνόμιο να έχει αποκαλέσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη αυτοδημιούργη του επιχειρηματία. Έκανε εκεί μια πληρωμένη καταχώρηση στο Facebook και σε ένα κείμενο 800 σελίδων το μόνο που κάνει είναι να στοχοποιεί τον κόσμο του ΠΑΟΚ και να αναφέρει ότι τότε έκαναν επίθεση στο παδούς του Άρη και τότε έκαναν επίθεση στο παδούς του Άρη. Εντάξει, είναι ξαναλέω μια αισχρή προσπάθεια να στοχοποιηθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί κανείς να κουνάει το δάχτυλο στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι γεγονότα που σίγουρα δεν θα θέλει κανένας, το 99,99% του κόσμου του ΠΑΟΚ. Δεν έχω να πω πολλά για το γεγονός, τα είπα και χθες. Είναι ντροπιαστικά γεγονότα. Η αλήθεια όμως είναι ότι συγκεκριμένες ομάδες, ενδεχομένως και υπό τη σκέπη του ΠΑΟΚ, του Άρη, δημιουργούν κάθε βράδυ επεισόδια στην πόλη. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αθήνα με οπαδούς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αλλά αυτό που γίνεται από προχθές, να γίνει προσπάθεια να στοχοποιηθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ, είναι τουλάχιστον αισχρή. Ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του δεν έχουν καμία σχέση ούτε με το περιστατικό που έγινε δυστυχώς με θύμα τον Βούλγαρο οπαδό, ούτε με αυτά που γίνονται κάθε βράδυ στην πόλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ορισμένοι επιμένουν να ζητούν ανακοίνωση την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Λες και υπήρξε ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης για τα γεγονότα εις βάρος οπαδών του ΠΑΟΚ τις προηγούμενες μέρες. Εντάξει, η υποκρισία σε αυτή την πόλη και γενικότερα σε αυτή τη χώρα έχει ξεπεράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το επιτρεπτό όριο. Και εγώ δεν μπορώ να διαβάζω, ξαναλέω, ανθρώπους που είναι στο άρμα του Ολυμπιακού και δεν νοιάζονται, αν ξεφτιλίζονται ή όχι με τα μεταγραφόμενά τους, να στοχοποιούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Μαλωμένοι με την αλήθεια, όλοι αυτοί. Και φυσικά, ξαναλέω, έχουν φτάσει ζημίο να χαρακτηρίζουν τον Βαγγέλη Μαρινάκη αυτοδημιούργητο επιχειρηματία. Μόνοι τα γράφουν, μόνοι τα διαβάζουν και η ζωή συνεχίζεται. Στον απόϊχο μιας επίθεσης που δέχτηκε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, πυροβολήθηκε. Ευτυχώς τη γλίτωσε ο Σέρβος, πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού και διοικητικό μέλος ή τέλος πάντων παράγοντας του Ολυμπιακού. Στάθηκε τυχερός, αντέδρασε γρήγορα. Περιμένουμε να μάθουμε τους λόγους της επίθεσης, γιατί νομίζω έχουν σημασία. Το σημαντικότερο βέβαια είναι ότι δεν βρήκαν το στόχο αυτοί που επιτέθηκαν με πυροβολισμούς εις βάρος του Ντάρκου Κοβάσεβιτς. Αργότερα βρέθηκε το αυτοκίνητο καμένο στην ίδια περιοχή της επίθεσης, αν δεν κάνω λάθος. Η κατάσταση που ζούμε δεν είναι
ευχάριστες, το καταλαβαίνουμε όλοι μας και δεν είναι μόνο τα περιστατικά αυτά. Όσοι είναι σωστά ενημερωμένοι ξέρουν ότι κάθε βράδυ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη έχουμε επιθέσεις με μαχαιρώματα, με πυροβολισμούς. Ξαναλέω, γιατί ορισμένοι ανακάλυψαν ότι γίνονται αυτά τα πράγματα μόνο το Σάββατο και από το Σάββατο και μετά. Αυτά ως εισαγωγή. Θα πάμε να μιλήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα με το Χρύσανθο. Υπάρχει παιχνίδι σήμερα στα Πηγάδια μεταξύ Ξάνθη και Άρη στις 9.30 το βράδυ. Η απόφαση της ΕΠΟ να βάλει το χθεσινό μάτς 9.30 αποδείχθηκε άκρος αποτυχημένη, το περιμέναμε. Ελάχιστος κόσμος στο γετί κουλέ. Πραγματικά είναι κρίμα, γιατί να είναι το γήπεδο άδειο, ενώ αν ήταν μια ανθρώπινη ώρα, εγώ θα πω 3 ή 5 ή 6.30 ή ακόμα και 7.30, θα είχε άλλη εικόνα το Θόδωρος Βαρδιλογιάννης. Εντάξει, 9.30 αποφάσισαν οι σοφοί της ΕΠΟ. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει και μάλιστα με ένα καθαρό σκορ που δεν χωράει την παραμικρή της αμφιβολία ότι θα υπάρξει ανατροπή στον αγώνα της Τούμπας. Να λέω 15 Ιανουαρίου στις 3 το μεσημέρι. Καλαμάτο Ολυμπιακό σήμερα στις 3. Θεωρητικά είχαμε το παιχνίδι, θα περιμέναμε το Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ στις 5 και 4. Απλώς ο αγαπημένος μας υφυπουργός, ο Λευτέρης Αυγεννάκης, θυμήθηκε να αναβάλει το παιχνίδι γιατί υπήρξε φόβος, λέει, για συνάντηση οπαδών του Ολυμπιακού με οπαδούς της ΑΕΚ εκεί στο οδικό δίκτυο της Πελοποννήσου. Συνεπώς η ΑΕΚ έρχεται ξεκούραση στην Τούμπα. Αν αυτό δεν συνιστά αλλίωση του πρωταθλήματος, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς συνιστά. Οι δύο ομάδες είχαν από έναν αγώνα. Πιο κουραστικός ο αγώνας του ΠΑΟΚ και λόγω μετακινήσεων, αλλά και λόγω της δυναμικότητας του Όφη. Η ΑΕΚ έχει να παίξει σήμερα στην Τρίπολη. Θα πήγαινε ο δικός, μια χαρά θα γυρνούσε. Ανταυτού θα κάτσουν οι παίκτες στο σπιτάκι τους, θα είναι ξεκούραστοι. Δεν νομίζω να υπάρχει έστω και μισός φίλος του ΠΑΟΚ που να θεωρεί την απόφαση συμπτωματική. Θα μπορούσε να αναβληθεί κάλλιστα το παιχνίδι Καλαμάτο Ολυμπιακός, λέω εγώ. Το θέμα ήταν γνωστό εδώ και μέρες. Κανείς δεν έκανε τίποτα και βρεθήκαμε χθες να περιμένουμε απλά την επισημοποίηση της αναβολής του αγώνα Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. Οπότε η ΑΕΚ χωρίς κόπωση θα έρθει να παίξει στην Τούμπα. Δεν πειράζει. Ο ΠΑΟΚ έχει μάθει να απαντάει στο γήπεδο και αυτό θα κάνει την Κυριακή. Πας για ένα Παναθηναϊκός 5 και 4. Πανετολικός Πανιώνιος στις 7.30. Ξάνθη Άρης είπαμε στις 9.30 και αύριο το ΜΑΣ ολοκληρώνει την πρώτη φάση των 16. Τρίκαλα Λαμία. Στα μαγευτικά Τρίκαλα στις 7.30 το μεσημέρι. Λοιπόν, θα ξαναλέω, έχουμε διαγωνισμό για τα 5 εισιτήρια που δίνουμε και σήμερα από την Τρόικα για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας. FM κενό, ονοματεπώνυμο, στέλνετε το μήνυμα στο 545-26. Μήνυμα ήθελα να στείλουν στο Κοβάτσεβιτς, εκτιμάει η ελληνική αστυνομία. Το θέμα το χειρίζεται η δίωξη εκβιαστών της ασφάλειας Αττικής για την επίθεση με πυροβολισμό που δέχτηκε ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς χθες το βράδυ έξω από το σπίτι του στην Γλυφάδα. Είπαμε, κατέβηκαν οι δράστες από ένα smart. Ένας από τους δύο είχε στα χέρια του πιστόλι, τον πυροβόλησε και συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα και εξαφανίστηκε. Το σημαντικό είναι ότι ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα, δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τώρα το τι ακριβώς συνέβη και γιατί έγινε αυτή η επίθεση, φαντάζομαι θα μάθουμε. Φαντάζομαι. Καλό θα είναι να ξέρουμε γιατί έγινε αυτή η επίθεση εις βάρος του βετεράνου επιθετικού του Ολυμπιακού. Ανέλαβε και επίσημα, το ακούσε και στην προηγούμενη εκπομπή, την ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης ο Μπάμπης Τενές. Αυτό που συμβαίνει με τον Μπάμπη Τενέ δεν έχει προηγούμενο. Να αλλάζει από Λαμία, να πηγαίνει στον Απόλλωνα Σμύρνης, ξανά Λαμία, ξανά στον Απόλλωνα Σμύρνης, ξανά στη Λαμία. Δύο ομάδες υπάρχουν προφανώς που εκτιμούν τις ικανότητες του Μπάμπη Τενέ.
Αυτά σε πρώτη φάση. Θα πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τον Χρήστα Τσαλτίδη να μας σχολιάσει και αυτός λίγο την επικαιρότητα, ό,τι θέλει να σχολιάσει και να μας πει τι να περιμένουμε στο σημερινό παιχνίδι στα Πηγάδια στις 7.30, επαναλαμβάνω, Ξάνθη Άρης. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τα 5 εισιτήρια του αγώνα της Κυριακής στις 7.30. Πάω ΚΑΕΚ, FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Το στέλνετε. Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο μισάρο στην εκπομπή Τρόικα. Θυμίζω το διαγωνισμό για τα 5 εισιτήρια του Κυριακάτικου Ντέρμπι στην Τούμπα στις 7.30. ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ, η οποία είναι ευνοημένη από τη φοβερή απόφαση του υφυπουργού του Λευτέρη Αυγιανάκη να αναβάλει το χθεσινό Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54526. Μαζί με τα σχόλιά σας, την καλημέρα σας, τις ευχές σας, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θέλει ο καθένας. Ήδη έχουμε αρκετά μηνύματα. Θα κάνουμε την κλήρωση στις 2 παρά 5 περίπου. Είπαμε, έκανε χθες τον ντεμπούτο του ο Ενέα Μιχάη, ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν θεωρεί ότι η πρώτη του συμμετοχή άργησε. Φαίνεται ότι γνωρίζει ο νεαρός ότι δεν είναι εύκολη η σταθεροποίηση στον ΠΑΟΚ ή ακόμα και η σταθεροποίηση στην αποστολή του ΠΑΟΚ. Έχει μπροστά του τον Κρέσπο, τον Βαρέλα, τον Ίγκασον. Είναι ο τέταρτος κατά σειρά στόπερ της ομάδας μαζί με τον Γιάννη Μιχαηλίδη. Αγωνίστηκε ο Μιχάη, κατέγραψε τον ντεμπούτο του με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε ένα σημείο που ουσιαστικά το παιχνίδι είχε τελειώσει. Και γι' αυτό είχε φροντίσει ο Γιώζιπ Μίσης, ο οποίος πραγματικά ήταν χάρμα οφθαλμών και στο χθεσινό παιχνίδι. Δεν θυμάμαι φετινό παιχνίδι που να έχω πει ότι εντάξει, ήταν μέτριος ο Μίσης ή κακός. Πραγματικά αξιοζήλευτη και η σταθερότητα του Κροάτη και φυσικά η αποτελεσματικότητά του. Εντάξει, και κάνει διαφορά σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα ή σε ένα κύπελο κατ' επέκταση, όπου η ποιότητα δεν είναι και ιδιαίτερα ανεβασμένη σε σχέση με άλλα πρωταθλήματα, και παίκτες όπως ο Μίσιτς, πολύ εγκεφαλικοί, πολύ ικανοί, πολύ διορατικοί και πολύ αποτελεσματικοί, ξεχωρίζουν σαν τη μύγα μέσα στο γάλα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο Κροάτης. Υπάρχει μια αγωνία από τον κόσμο σχετικά με το πότε θα επισημοποιηθεί έτσι η αγορά του από τη Sporting Λισαβόνας έναντι 1,8 εκατομμυρίου ευρώ. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποια εμπλοκή και ο Μίσης θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟ και τα επόμενα ενδεχομένως 3, δεν ξέρω, 4 χρόνια. Κέρδισε με το σπαθί του το δικαίωμα να βγάλει ο ΠΑΟΚ χρήματα από το ταμείο του για να αποκτήσει τα δικαιώματά του από τη Sporting Λισαβόνας. Θα πάμε τώρα να μπούμε στο κλίμα του αγώνα Ξάνθη Άρης, αγώνα για τον οποίο υπάρχει απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φίλων του Άρη στα Πηγάδια με απόφαση του Λευτέρη Αυγενάκη. Υπάρχει ανακοίνωση, μπλα 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 μπλα, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας ΠΑΕ Άρης για την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα για το κύπελο, μπλα μπλα μπλα, για σοβαρούς λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Άρα, χωρίς οργανωμένη παρουσία των φίλων του Άρη, το σημερινό παιχνίδι στις 7.30, που φυσικά θα το ακούσετε ζωντανά μέσα από το Λίμπερο, την προσπάθεια της Ξάνθης και του Άρη να βάλουν τις βάσεις για την πρόκριση στους 8 του κυπέλου, εκεί που ήδη βρίσκεται από χθες ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν θα προκύψει ξεκάθαρο φαβορί ή αν οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στο Κλεάνθης Βικελίδης, 14 Ιανουαρίου και ώρα 7.30. Είναι ο αγώνας ρεβάνς. Σας είπα νωρίτερα και το πρόγραμμα το υπόλοιπο της σημερινής ημέρας. Δεν προκύπτει κάποιο παιχνίδι που προσωπικά θα καθόμουν να το δω, πέρα από το Ξάνθη Άρης, ούτε το ΠΑΣ Γιάννα Παναθηναϊκός, ούτε το Πανετολικός Πανιώνιος, ούτε φυσικά το Καλαμάτα Ολυμπιακός. Λοιπόν, νομίζω τώρα θα
θα μπορέσουμε να πάμε να μιλήσουμε με τον Χρύσανθο. Έχω την εντύπωση. Όχι, μας κάνει το δύσκολο. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Χρύσανθο. Σε βρήκαμε, Χρύσανθε, καλησπέρα. Δεν με πήρατε ποτέ, ρε φίλε. Άσε, ρε Χρύσανθο. Αυτή η γραμματεία έξω τι κάνει, ρε φίλε. Σε άλλο νούμερο παίρνει δηλαδή και ενοχλεί τον κόσμο. Φίλε, το είχα στο χέρι μου το κινητό και σας ανέμενα, αλλά είμαι εδώ πέρα. Θα κάνω μια έρευνα. Ετοιμάζομαι και να πάω στην όμορφη Ξάνθη. Και θα βρούμε τον υπέτειο, αν είσαι εσύ, αν είσαι η γραμματεία. Έτσι. Λοιπόν. Έτσι, η γραμματεία αυτή, πάντα. Ο λόγος εσένα, αν έχεις σχολιάσει κάτι από τη χθεσινή επικαιρότητα ή αν θες να μιλήσουμε κατευθείαν για το σημερινό ματς στα πηγάδια. Χθεσινή επικαιρότητα, εντάξει. Το ματς του ΠΑΟΚ δεν είχε κάτι άλλο. Βέβαια είχε εντάξει τις εξελίξεις στο θέμα του Βούλγαρου οπαδού. Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία αναφέρω ότι υπάρχει μια διαδικασία, γιατί πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι είναι λίγο διαφορετική υπόθεση, γιατί μιλάμε για ξένο υπηκό. Έτσι. Άρα με αυτά τα δεδομένα δεν είναι τόσο απλό ιατροδικαστική έρευνα κτλ. Θα γίνει φυσικά από, όπως έχει ήδη γίνει σε πρώτο βαθμό, από Έλληνα ιατροδικαστή, θα σταλεί και από την πρεσβεία της Βουλγαρίας. Υπάρχουν διάφορα τέτοια ζητήματα. Και επειδή πραγματικά ακούω από όλους, από όλα τα χρώματα, πολλά και διάφορα, όχι έκανε αυτό, όχι έγινε εκείνο, όχι τον χτύπησαν εκεί, όχι τον χτύπησε ο άλλος εκεί, όχι το ένα το άλλο, καλύτερα παιδιά να μην λέμε και να μην σχολιάζουμε καφενιακά τέτοια ζητήματα και τέτοια θέματα. Υπάρχει γιατροδικαστής, υπάρχει αστυνομία, υπάρχουν δικαστικές αρχές, αυτοί θα κρίνουν, θα κάνουν τη δουλειά τους και όταν βγει μια επίσημη θέση, ένα επίσημο πόρισμα, τότε θα μπορούμε να μιλάμε και εμείς για το συγκεκριμένο ζήτημα. Μιλάμε για απώλεια μιας ζωής. Δεν γίνεται να λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του, επειδή άκουσε, επειδή έχει ένα φίλο στην ασφάλεια, επειδή του είπε ένας φίλος του δικηγόρος, επειδή το ένα και επειδή το άλλο. Ας σεβαστούμε τη μνήμη του παιδιού και ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Σωστό αυτό που λες. Απλώς εγώ λέγα και στον πρόλογο, Χρήστα, τα λέγαμε χθες μαζί, ότι εκνευρίζομαι, να πω μια ευγενική λέξη, όταν διαπιστώνω προσπάθεια να σπηλωθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, δηλαδή, αν χτύπα ξύλο, υπάρχει άλλο περιοδικό από άλλη κατεύθυνση, δεν μπορεί να σπηλωθεί ο κόσμος του Άρη, του Ηρακλή, του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να σπηλώσει ένα ολόκληρο κόσμο από την ενέργεια. Δεν πήγε, δηλαδή, δεν είχαμε ένα μάτσι Τούμπα και πήγε μια κερκίδα ολόκληρη στην κερκίδα των φίλων του Άρη, αν υπήρχαν και είχαμε θύματα. Όχι, κοίταξε, Στέριο, πάντα προσπαθούν όλοι, όλα τα γεγονότα στην Ελλάδα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, να τα εκμεταλλευτούν και επικοινωνιακά ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ αυτό που θα πω και με αυτό θα κλείσω. Είναι ντροπή, ρε Χρυσανθέ, όμως. Είναι ντροπή πάνω σε ένα παιδί, ας πούμε, να στείλουμε επικοινωνικούς μηχανισμούς. Διάβαζα πριν από λίγο άρθρο συναδέρφου μας που έβγαινε και σε κίτρινο ραδιόφωνο εξ Αθηνών. Είναι ο ίδιος που έχει χαρακτηρίσει τον Βαγγέλη Μαρινάκη αυτοδημιούργητο του επιχειρηματία και ανέφερε 5 περιστατικά οπαδών του ΠΑΟΚ που κάνανε επίθεση στους οπαδούς του Άρη. Ναι, υπάρχουν και άλλα 5 αντίστοιχα κακώς οπαδών του Άρη που επιτέθηκαν στους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να παρουσιάζουμε μονοπλευρά. Εγώ δεν θα μπω σε καμία τέτοια διαδικασία. Ναι, το ξέρω, εγώ πάνω και το σημειώνω. Ναι, πολύ είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή. Είναι διαδικασία την μονοπλευρή. Εγώ θα πω ότι υπάρχουν διοκτικές αρχές. Υπάρχουν μάλιστα, αν θες να σου δώσω έτσι και μια περαιτέρω δόση ρεπορτάζ, υπάρχουν ακόμα 15 άτομα τα οποία είτε έχουν ταυτοποιηθεί είτε είναι σε αυτή τη διαδικασία με φωτογραφίες και με βίντεο που έχει η ασφάλεια στα χέρια της από το Μέγαρο Μουσικής και από το πάρκινγκ που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Δηλαδή θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εντός των ημερών. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της. Ας μην, γιατί έχω διαβάσει διάφορους να γνωμοδοτούν ιατροδικαστικά για το ποιο ήταν το χτύπημα, όχι το αμάξι, όχι ο άλλος λέει όχι το χτύπημα, όχι το εκείνο. Καλά, όχι το άλλο. Βγάζουμε, θα αφήσουμε, εντάξει, ναι, είμαστε γνώστες, εντιμητές των πάντων είμαστε στην Ελλάδα, εντάξει. Φυσικά έχει δικαίωμα η οικογένεια του Βούλγαρου να στείλει και δικό της μέσω της βουλγαρικής κυβέρνησης. Κάζω, δεν ξέρω και πώς είναι ακριβώς η διαδικασία σε τέτοιες περιπτώσεις, με άλλο θα πω. Οι επιστήμονες να βγάλουν τα απορίσματά τους, οι διοκτικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους και από εκεί και έπειτα εμείς έχουμε υποχρέωση να μεταφέρουμε κάθε τι επίσημο. Εννοείται. Και όχι καφενιακό. Εγώ, υπάρχουν πολλοί και φίλοι του Άρη που μου στέλνουν διάφορες πληροφορίες, έμαθα το ένα, έμαθα το άλλο, τους είπα παιδιά, μπορεί να είναι 100% αξιόπιστο αυτό που μάθατε,
Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν γίνεται αυτό να αναπαράγεται από τα μέσα ενημέρωση. Καταλάβετε ότι έχουμε και μια υπεύθυνη θέση και θα πρέπει εμείς να μεταφέρουμε μόνο πράγματα τα οποία έχουν τη σφραγίδα την επίσημη, είτε της αστυνομίας, είτε των δικαστικών αρχών, είτε του ιατροδικαστή. Άμα βγει ο ιατροδικαστής και πει από αυτό, ναι, θα το μεταφέρω, είναι μια δήλωσή του. Αν βγει η αστυνομία και πει είναι αυτό, ναι, θα το μεταφέρουμε ως θέση της αστυνομίας. Από εκεί και έπειτα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε. Για να το κλείσουμε, Χρυσανθέ. Μου πε, σου πε, άκουσα, ναι, και διάφορα άλλα τέτοια ζητήματα. Για να το κλείσουμε, και φυσικά, ναι. θα πρέπει και άπαντες που έχουμε μικρόφωνα και γράφουμε και οτιδήποτε άλλο, φυσικά και δεν πρέπει να καλύψουμε το γεγονός. Να κατάλαβε τι εννοώ, καλύψουμε, όχι δημοσιογραφικά, ναι, ναι, ναι. Να το καλύψουμε. Να το καλύψουμε δημοσιογραφικά, δεν πρέπει να το καλύψουμε το γεγονός, αλλά δεν πρέπει να πάμε και στο άλλο άκρο. Δεν θα πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρο ανθρώπους που πιθανόν δεν έχουν ευθύνη. Γιατί ο καθένας, επαναλαμβάνω, λέει το μακρύ του και το κοντό του. Σίγουρα είναι σοκαριστικό το γεγονός, σίγουρα αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι υπάρχουν φίλοι του Άρη που είναι εξοργισμένοι, όπως φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, είμαι βέβαιος ότι σε αντίστοιχα περιστατικά είναι φίλοι άλλων ομάδων εξοργισμένοι όταν υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Κατανοώ λοιπόν από τη μία άποψη αυτή την εντός εισαγωγικών τρέλα, από την άλλη όμως εμείς θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην καθημερινότητά μας και από σεβασμό και στη μνήμη του παιδιού, έτσι. Γιατί το παιδί θέλει να βρεθούν, η οικογένεια του παιδιού θέλει να βρεθούν οι ένοχοι. Όχι απλά να στήσουμε ένα πανηγύρι επικοινωνιακό. Θα πρέπει, Χρυσανθέ, γενικότερα και η αστυνομία να δει λίγο τη φάση αλλιώς, γιατί είμαστε μια κοινωνία που βράζει από αγανάκτηση, δικαίωση ή αδίκωση. Είμαστε σε περίεργες μέρες. Δεν είναι η δουλειά των ομάδων να περιφρούν την πόλη. Η δουλειά του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή είναι να εξασφαλίζουν συνθήκες ασφάλειας για όσους πάνε στα γήπεδα. Αυτή είναι η δουλειά των ομάδων. Και επειδή δεν πρέπει να θρηνίζουμε άλλα θύματα, το λέμε συνεχώς, αλλά πάντα λέμε το ίδιο πράγμα, θα πρέπει λίγο και η αστυνομία να δει την κατάσταση αλλιώς, θα πω εγώ. Κοίταξε, εγώ θεωρώ ότι η αστυνομία το τελευταίο διάστημα προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να σταματήσει αυτό που γίνεται στην πόλη. Γιατί έχουν σταματήσει 4-5 πραγματικά ραντεβού. Γιατί προχθές δεν υπήρχε ραντεβού, αλλά έχουν σταματήσει 4-5 πραγματικά ραντεβού. Ή αν όχι ραντεβού, ραντεβού με την έννοια ότι είναι κάπου και κάθεται ο Στέργιος και παίρνουν τηλέφωνο τον Χρήστανο και πάει ο Χρήστανος να τον κομπανίσει. Υπό αυτή την έννοια. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Ή από πλευρές, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο Άρης ΠΑΟΚ. Δεν είναι μόνο Άρης ΠΑΟΚ. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι κατά καιρούς. Γι' αυτό λοιπόν έχει γίνει μια τέτοια προσπάθεια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει. Όχι, το βλέπουμε και στην Αθήνα σε πολύ μεγαλύτερο μέγεθος. Γιατί η Θεσσαλονίκη που λέμε είμαστε και λίγο χωριό μας, τα μαθαίνουμε σχεδόν όλα. Μαθαίνουμε ότι πήγαν στην τάδε καφετέρια χθες το βράδυ στον Εύωσμο. Πήγανε στη Χαλάστρα, πήγανε από εδώ και από εκεί. Στην Αθήνα υπάρχουν δεκάδες περιστατικά καθημερινά και αδυνατούν να τα ελέγξουν. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να ελεγχθεί η κατάσταση εδώ. Νομίζω και εγώ πως ναι. Έχεις να πεις κάτι για τον πυροβολισμό στον Τάρκο Κοβάτσεβιτς? Έχεις μάθει τίποτα, θες κάτι να σχολιάσεις? Δεν έχω αντιληφθεί ακριβώς τι συνέβη και για ποιο λόγο έγινε. Νομίζω δεν έχει γραφτεί κιόλας. Ακόμα όχι. Δηλαδή αν σχετίζεται με το ποδόσφαιρο ή με προσωπικό του θέμα ή... ξέρω, και Σέρβος τώρα αυτός. Όπου υπάρχει Σέρβος υπάρχουν και σκέψεις διάφορες. Εντάξει. Καλά, και οι Έλληνες δεν πάνε πίσω τώρα, εντάξει. Όχι, φυσικά και όχι. Εγώ χαίρομαι που ο άνθρωπος εκλείτωσε. Ναι, τώρα δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτό είναι το σημαντικό. Δεν υπάρχει κάποια διαρροή από πουθενά δηλαδή για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οπότε τι εικασίες μπορούμε να κάνουμε? Πάρα πολλές. Δεν ξέρω. Ωραία. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά θα βγει κάτι προς τα έξω. Πάμε στο μάτς. Ξανθή Άρης σε 9.30. Έτσι, το μάτς είναι δύσκολο για τον Άρη και είναι δύσκολο γιατί ο Άρης πρέπει να διαχειριστεί δύο πράγματα. Πρέπει να διαχειριστεί καταρχήν το γεγονός ότι έρχεται από μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη και σε αυτές τις περιπτώσεις και με όλο το κλίμα που δημιουργείται πολλές φορές ο ποδοσφαιριστής στο αμέσως επόμενο παιχνίδι κάνει ακριβώς το αντίθετο που έκανε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή σε τέτοιες περιπτώσεις ο ηττημένος στο επόμενο μάτς μπαίνει με τα χίλια και μπαίνει πάρα πολύ προσεκτικό και δεν θέλει να επαναληφθεί μια ήττα. Αυτός που κερδίζει μπαίνει με αντίθετη ταχύτητα πολλές φορές, γιατί σίγουρα ξέρει ότι και η Ξάνθη δεν είναι ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει αντιστοιχία στις ικανότητες και στις δυνατότητες της μιας ομάδας με την άλλη. Και επειδή υπάρχει και δεύτερο παιχνίδι, πάντα ο ποδοσφαιριστής δεν μπαίνει με την ίδια θέληση. Αυτό προσπαθεί να αλλάξει ο Ένινγκ
από την Κυριακή να τους πείσει ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Άρης έχει ως στόχο το κύπελο. Το κύπελο είναι ο θεσμός των εκπλήξεων. Είδαμε απίστευτα αποτελέσματα στην προηγούμενη φάση, το 3-0 της Καλαμάτας ας πούμε. Η Ξάνθη είχε χάσει από τον Απόλλωνα Λάρισας με 2-1, ναι. Με ανατροπή μάλιστα, από 0-1 που κέρδιζε έχασε 2-1. Ο Όφη είχε χάσει από την Καβάλα 2-0, τώρα μιλάμε για ομάδες Super League 2, ναι, ναι. Και Football League, έτσι. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα, αν πας ανυποψίαστος, αν πας απλά για ένα παιχνίδι, υπάρχει πάρα πολύ σημαντικός κίνδυνος. Ο Άρης χωρίς καμιά αμφιβολία σε πρώτη φάση ψάχνει ένα γκολ, γιατί ξέρει ότι πολύ δύσκολα μπορεί να δεχτεί δύο τέρματα, αλλά θέλει κατά κάποιο τρόπο να καθαρίσει από σήμερα την πρόκριση. Αν μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο ΠΑΟΚ χθες ή ο Ατρόμητος, θα ήταν το καλύτερο, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχει ένα μάτς με τη Λάρισα το Σάββατο και στο καπάκι την Τρίτη ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς με την Ξάνθη. Οπότε δεν είναι και τόσο εύκολο να διαχειριστείς 4 παιχνίδια μαζί με του ΠΑΟΚ μέσα σε διάστημα 8-9 ημερών. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν πάει ο Άρης σήμερα το βράδυ, θέλει να πάρει το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι απάνθρωποι, ακόμα και για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος τρέχει και είναι αθλητής και επαγγελματίας, να προγραμματίζεις στην Ελλάδα στα μέσα Γενάρη, στα πηγάδια της Ξάνθης, παιχνίδι στις 9.30 το βράδυ. Από ό,τι είδαμε η θερμοκρασία θα είναι στις 9.30 μείον 2 και στις 11 που θα είμαστε γύρω στο 75-70 εκεί του αγώνα θα είναι μείον 4. Στη λήξη του μάθα είναι γύρω στο μείον 5 με μείον 6. Δεν έχει λογική, άνθρωποι. Δεν μπορώ να αντιληφθώ. Τώρα ξέρεις, το μείον 5 εκεί πέρα πάνω. Δεν είναι ακριβώς μείον 5 που είναι εδώ. Δηλαδή σου τρυπάει τα κόκαλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με ποια λογική ορίζουμε στο συγκεκριμένο κιόλας γήπεδο. Και δεν ξέρω και με τον αέρα τι θα γίνει, γιατί φυσάει και πάρα πολύ στο σημείο που είναι το γήπεδο. Είναι αδιανόητο για μένα, αλλά τέλος πάντων αυτές θα είναι οι συνθήκες και για τους παίκτες για το γήπεδο. Μα το είδαμε και χθες, δηλαδή το γήπεδο ήταν άδειο. Το Θεοδόρης Παντελοκιάδη, ναι. Δεν μπορεί να πάρει ο γονιός 9.30 ώρα το βράδυ, Γενάρη μήνα το παιδί του και να φύγουν από το γήπεδο 12 η ώρα το βράδυ, με μείον 5 ή 0 ή μείον 4 βαθμούς. Έτσι. Και είναι κρίμα να μείνουν τα γήπεδα γεμάτα. Εντάξει, γίνονται όλα για την τηλεόραση, αλλά κάπου να υπάρχει ένα μέτρο. Βάλ το 7.30. Βάλ το Πανετολικό Σπανιόνιο στις 5. Τέλος πάντων. Άστο. Για τον ποδοσφαιριστή πάντως και για τις Ξάνθης για τον Άρη θα είναι οι ίδιες οι συνδίκες. Το ίδιο. Ναι, εντάξει. Για τον κόσμο όμως δεν είναι εύκολο. Έτσι. Και για το θέαμα, έτσι. Για το θέαμα. Δηλαδή, εντάξει, με τους μείον 5 και τους μείον 6 δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ο ποδοσφαιριστής. Θα μου πει ο ποδοσφαιριστής, εντάξει, θα βάλει τις θερματικές του, θα βάλει τα ισοθερμικά του, θα βάλει όλα αυτά που πρέπει να βάλει για να παίξει. Αλλά γιατί να πει σε μια τέτοια διαδικασία ένας ποδοσφαιριστής. Και βέβαια και υπάρχει ο κίνδυνος τραυματισμών, έτσι. Σε τέτοιες θερμοκρασίες είναι πολύ πιο εύκολο να χτυπήσει κάποιος. Ναι. Τέλος πάντων, νομίζω ότι κάποιες αλλαγές θα κάνει ο Ένινγκ. Άφησε εκτός αποστολής τον Σούτκιν για μια ακόμη φορά και νομίζω είναι ένα μήνυμα για το Σουηδό αυτό. Ότι η Γκινία έμεινε προληπτικά εκτός γιατί έχει ενοχλήσει τη Γάμπα. Δηλαδή δεν ήταν επιλογή να μείνει ο Γκινή αγωνιστική, γιατί είδα και πολλούς φίλους του Άρη να λέει γιατί έμεινε εκτός κτλ. Είχε προβλήματα και την προηγούμενη εβδομάδα. Έσυξε τα δόκια για να είναι παρόν με τον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε, δεν τον έβαλε να παίξει και προτιμά, επειδή υπάρχουν και δύο κολλητά παιχνίδια, να τον προφυλάξει για τα δύο επόμενα μάτς. Επιλογές βέβαια έχει, κυρίως μέσω επιθετικά. Ενδεχομένως να δούμε στο ξεκίνημα κάποια νέα πρόσωπα ή τις αλλαγές αυτές να τις κρατήσει για τη Λάρισα. Δηλαδή να πάει με το ίδιο σχήμα σήμερα το βράδυ ή τέλος πάντων να κάνει μία-δύο αλλαγές και αυτές εκεί στο χώρο της μέσω εκθετικής γραμμής, δηλαδή ενδεχομένως να μείνει ο Γκάμα έξω και να μπει ο Μαντσίνη ή να μπει ο Τουρμισάη στη θέση του Λάρσον. Κάποιες τέτοιες μικροπαρεμβάσεις θα κάνει ο Ένινγκ, δηλαδή με παίκτες σε συγκεκριμένες θέσεις, ή μπορεί να κρατήσει την ίδια ενδεκάδα και αυτές τις αλλαγές να τις περάσει στο παιχνίδι με την Λάρισα το Σάββατο. Δεν μπορούμε να αποσαφηνίσουμε κιόλας, γιατί έγινε και μια προπόνηση στην ουσία από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Κυριακή έγινε μια αποκατάσταση, κάνανε τη Δευτέρα μια χαλαρή προπόνηση, εχθές πήγε να δείξει κάποια πράγματα, τώρα σε ένα μισάωρο οικογενειακού διπλού δεν μπορείς να καταλάβεις ποια θα είναι η τελική επιλογή του Γερμανού και αυτές και την άποψή μου και καλώς δεν μπορείς να το καταλάβεις. Υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης πάντα στα δύο παιχνίδια, να δούμε αν θα σκεφτεί κάτι άλλο ο Ένινγκ και το Μάτς. Εντάξει, κάποιοι δεδομένοι ποδοσφαιριστές όπως ο
ο Κουέστα, ο Κόρχουτ, πλέον ο Ρόουζ στο δεξί άκρο της άμυνας ή ο Βέλεθ με τον Δελιζήσι στο κέντρο της άμυνας. Λίγο πολύ νομίζω ότι ή ο Σάσα στο χώρο του κέντρου με τον Ματίγια, νομίζω ότι αυτοί δεν αλλάζουν. Ή αν αλλάξουν, το πολύ πολύ να πει ο Σόουζα στη θέση του Ρόουζ στο δεξί άκρο της άμυνας ή αντίστοιχα σε μια θέση των στόπερ, να αλλάξει δηλαδή ένας παίκτης. Νομίζω ότι αν γίνουν κάποιες αλλαγές από τον Έλληνικ θα γίνουν μεσοεπιθετικά με παίκτες που είναι και λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία, δηλαδή ο Μπρούνο Γκάμα, μην ξεχνάμε ότι έρχεται και από χιαστούς. Κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές ενδεχομένως να πάρουν ανάσες ή τις ανάσες να τις πάρουμε στο παιχνίδι, δηλαδή να μοιραστούν από ένα ημίχρονο παραδείγματος χάρη. Είναι και πώς θα σου πάει το μάτς. Όλα αυτά, δηλαδή είδα χθες το ΠΑΟΚ όταν έγινε το 0-3, μέχρι και ο Μιχάη πήγε και έπαιξε και ο Λάμπρου είναι το τελείο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή αν σου πάει το παιχνίδι, έχεις τη δυνατότητα μετά κάποιους παίκτες που θες να τους ξεκουράσεις, να τους βγάλεις και να δώσεις και ευκαιρίες να δείξουν πέντε πράγματα και κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συνήθως χρόνο συμμετοχής. Οπότε νομίζω ότι θα πάει συμπεπατημένη μάλλον ο Ένινγκ και ανάλογα από το πώς θα τον βγάλει το παιχνίδι θα δρομολογήσει όποιες αλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα μάτς έχουμε και δύο νεαρούς πάντα. Έτσι δηλαδή, αυτός ήταν και ένας λόγος επιπλέον που έμεινε ότι γίνει εκτός αποστολής, γιατί έπρεπε να πάρεις και δύο κάτω των που είναι από τις ακαδημίες, κάτω το 19-18 πόσο είναι, δεν θυμάμαι το ακριβώς, τον Μπακούτσι και τον Τσιλικύρη έχει ο Άρης, κάτω των 20 νομίζω πρέπει να είναι. Οπότε πρέπει να έχεις και δύο τέτοιους ποδοσφαιριστές, οπότε οι επιλογές στους άλλους παίκτες μειώνονται. Σου κάνει το 0-0, σου κάνει. Νομίζω ότι βάζει ένα κόλ. Ναι. Το 0-0 είναι πονηρό, το ξέρεις τώρα. Το 0-0 βάζει ένα κόλ ξανά στο 5 στη Βανσφίλε και μετά τρέχεις και δεν φτάνεις. Όχι, να κάνω 0-1 να έχουμε μια μεγαλύτερη έτσι, άνεση και σιγουριά. Ναι. Στο λέω γιατί κατά βάση η Ξάνθη είναι σφιχτή ομάδα υποτίθεται στα περισσότερα μάτς. Λίγα μάτς Ξάνθης άνοιξαν. Ναι, ναι. Και επειδή και το κόλλο είναι κοντά, το 0-0 δεν ξέρω αν απλά είναι μέσα στο κάτι, πρόγραμμα. Η Ξάνθη θα πάει να πάρει το 0-0. Δηλαδή, εάν δει ότι δεν μπορεί να κερδίσει και μπορεί να χάσει, ναι. Θα πάει να πάρει το 0 γιατί δεν το πάρει. Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, προσπαθείς να μην χάσεις. Εδώ όμως μιλάμε για κύπελο. Τώρα εντάξει, υπάρχει και το δεύτερο παιχνίδι πάντα. Ναι. Οπότε εντάξει, κρατιέσαι και λίγο παραπάνω, σου λες έχω και δεύτερο παιχνίδι. Και 0-0 να βγει, θα παραβάλω ένα κόλ εκεί. Εντάξει, υπάρχει αυτό πάντα. Διάβαζα νωρίτερα λίγο την απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης. Τα έχει μεμονωμένη. Ναι, θα έχει μεμονωμένη. Δίνει εισιτήρια η Ξάνθη, μεμονωμένα θα ανοίξει το πέταλο. Αυτό έχει αποφασιστεί στη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγες μέρες. Οπότε θα πάνε μεμονωμένα. Τώρα ποιοι ήρωες θα πάνε μεμονωμένα. Αυτή η λέξη, γονέα. Γιατί είναι και η επιστροφή. Δεν ξέρω. Κοίταξε, σίγουρα θα έχει κάποιος εκεί από την Ξάνθη, από τις γύρω περιοχές. Αυτοί θα πάνε. Που είναι τώρα Καβάλα, Ξάνθη. Κομωτινή. Ναι. Στην Ξάνθη έχει και δυνατό σύνδεσμο Άρης. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι που περιμένουν τέτοια μάτς και ό,τι ώρα και αν είναι, και για αυτούς είναι και καλύτερο το 9.30, ξέρεις γιατί όσοι δουλεύουν θα φύγουν από τις δουλειές και θα πάνε στο κήπεδο. Ναι. Αλλά αποτρέπεις τις οικογένειες, αποτρέπεις τα μικρά παιδιά. Εγώ θα τολμήσω να πω άντερ 1.000 στα πηγάδια σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι ξαναπιώτες δεν θα έχει καθόλου. Αν δεν έχει καθόλου, 50. Μιλάμε για άντερ 200-300 νοματέοι. Θα δούμε τώρα πώς θα είναι και οι φίλοι του Άρη. Θα φύγουν πάντως από εδώ, θα πάνε από Θεσσαλονίκη. Εντάξει, είναι το θέατρο του παραλόγου. Μιλάμε απαγορεύονται οι οργανωμένες μετακινήσεις. Δηλαδή, τι σημαίνει απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση? Δεν μπορούν να μπουν σε πούλμαν. Αλλά μπορούν να μπουν σε 10 βανάκια. Ναι. Δηλαδή, είναι κομικό, έτσι. Είναι μόνο στην Ελλάδα αυτό. Πολλά είναι κομικά. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι σε πούλμαν των 50, μπορεί να είσαι σε βανάκια των 15. Ναι. Εντάξει, δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Ενώ το οργανωμένο, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, το οργανωμένο μπορείς να το ελέγξεις. Φεύγουν τρία πούλμαν με αριανούς να πάνε στην Ξάνθη. Θα σταματήσουν εκεί, θα κατεβούν εκεί, θα φάνε εκεί, θα ουρήσουν εκεί, θα πάνε στο γήπεδο από αυτή τη θύρα. Αν φύγουν 20 βανάκια, μπορείς να τα ελέγξεις. Αλλά 20 βανάκια και 15 γιοταχή 20, γιατί και είναι, και μπορείς να τα ελέγξεις. Μπορείς να τα ελέγξεις. Που άμα ζευτούν 5 φίλοι σε ένα αυτοκίνητο, πάλι ψιλοοργανωμένο το βλέπω. Γιατί λες, είμαι οργανωμένη μετακίνηση. Στην Αγγλία είναι χαζί, ρε φίλε. Στην Αγγλία είναι χαζί που πάνε όλα τρένα, οργανωμένα, ναι, και η μετακίνηση. 5.000 κόσμος, ναι, με τρένα και λεωφορεία. Και ξέρουν από τώρα ότι στο μάτς που θα παίξει η Southampton το Μάιο θα έχει κανονικά κόσμο. Εντάξει.
Επίσης ξέρουν και τις ώρες, δεν αλλάζουν οι ώρες, δεν αναβάλλονται παιχνίδια, χρήσανθε. Εντάξει, γιατί εκεί σέβονται τον φιλαθλό. Εκεί. Σωστά, και δεν έχει μπουκέ στους διαιτητές στα σπίτια τους. Ναι. Έχεις να πεις κάτι για την ομάδα μπάσκετ, έχουμε κάποια εξέλιξη, γιατί διαβάζω τα μπαν λέει γίνανε 6 από 3. Και οι άνθρωποι της νέας διοίκησης λίγο βρίσκουν πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει. Δεν το είδα αυτό, γιατί ποιοι είναι τα άλλα 3. Μισό λεπτάκι. Την ώρα, ναι. Έχει ο συνάδελφος, ο Σταμάτης, μια φωτογραφία που γράφει από το site της FIBA 6 bans in place. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι αυτά τα 6. Δεν αναφέρει μέσα. Θα πρέπει να λύσουν και αυτά τα 6. Ναι. Και απαιτείται λέει ένα ποσό που ξεπερνάει τις 70.000 ευρώ. Άρα δείξεις πρωτοδική. 70.000. Εντάξει, 70 έχουμε. Η δείξεις πρωτοδική. Τα 35 δηλαδή. Ναι, να μην βρει δείξεις πρωτοδική άλλα 7 όμως, όταν λύσεις τα 7. Τα 6. Και βρει άλλα 6. Η δείξη πρωτοδικείου ξέρω εγώ ότι έπρεπε να βρει γύρω στα 35.000 ευρώ για να λύσει τα 3. Άρα τα διπλασιάστηκαν τώρα. Να μην ξαναδιπλασιαστούν το θέμα. Εντάξει. Καλά, κοίταξε, είναι αυτά τα πράγματα, δεν μου προκαλεί έκπληξη, γιατί πάρα πολύ απλά όλα αυτά τα σημειώναμε το καλοκαίρι. Όταν κάποιοι πανηγύριζαν, πουλήθηκαν τα μπαν, μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, ήμασταν οι κακοί. Δεν θέλαμε, υπάρχουν σχόλια στο κείμενο που έχει γράψει ο Αντώνης ο Πιάτζης, στο Λάμπα ο Τάρσο και παιδιά, γιατί να πανηγυρίζουμε. Σε 2 μήνες θα έχουμε τα ίδια θέματα. Mm. Και όχι, δεν είστε Άρης εσείς και τέτοια. Μα έλυσε ο άνθρωπος τα μπαμ, τα πλήρωσε, τι πλήρωσε, πλήρωσε την προκαταβολή και μετά στην πρώτη διαθέσιμη δόση ξανά πίσω φιλιά. Τα μπαμ. Φιλιά στη δόση. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, περισσότερα δεν αντιλαμβάνεται πολλές φορές. Από νωρίς το απόγευμα, φαντάζομαι, από τις 6 και μετά θα υπάρχει ρεπορτάζ στα πηγάδια, χρήζανθε. Φυσικά θα είμαστε με τον Νίκο, θα δώσουμε το ρεπορτάζ, θα πάρουμε και τα σκουφιά, τέτοια. Full face, αδιανομικά. Μπορείς να βάλεις λίπος όπως κάναν παλιά. Παίρναν λίπος και το βάζαν πάνω τους στα παλιά χρόνια, στο μεσαίωνα. Έχω, ευτυχώς δηλαδή εγώ. Ο Νίκος θα κρυώσει πιο πολύ. Να βάλουμε έξτρα. Οπότε όλα όσα είχαμε πριν το μάτς, περιγραφή του αγώνα και μετά το παιχνίδι, με τα μισονύκτου ρεπορτάζ, τα πηγάδια, από το Λίμπερο 107,4. Ευχαριστούμε, Χρύσανθε. Καλό δρόμο. Να είστε καλά. Με προσοχή. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και για το ρεπορτάζ του Άρη, από τον Χρύσανθο Τσαλτίδη. Θα πάμε στο διάλειμμα. Αφού σας πω ότι έχετε ακόμα 55 λεπτάκια περίπου για να διεκδικήσετε ένα από τα 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ την Κυριακή στην Τούμπα στις 7.30. Είναι η τελευταία μέρα που δίνουμε από το Λίμπερο εισιτήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Από αύριο θα πάμε στα επόμενα και στο παιχνίδι που έπεται στη ρεβάνς του χθεσινού μάτς στο Ηράκλειο. Το πάω κόβει 15 Ιανουαρίου στις 3 το μεσημέρι και θα δώσουμε και εισιτήρια από εβδομάδα για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Οπότε είναι η τελευταία μέρα, όσοι δεν έχετε διαρκείας και όσοι δεν έχετε εξασφαλίσει την είσοδό σας στην Τούμπα την Κυριακή και δεν θέλετε να τρέχετε, γιατί νομίζω ότι θα είναι η Τούμπα κατάμιστη. Θα το δούμε την Κυριακή το απόγευμα. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή FM κενό ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54526, θα κληρώσουμε τα 5 εισιτήρια λίγα λεπτάκια πριν τις 2. Μαζί μας την πρώτη ώρα ήταν η Dialog, που συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Προσφέρει θέσεις εργασίας σε όσους μιλάτε, διαβάζετε άπτυστα γερμανικά και ψάχνετε δουλειά σε Θεσσαλονίκη, Κατερίνη και Βέρεια. Δεν αφορούν οι θέσεις πωλής μέσω τηλεφώνου. Αφορούν τη διευθέτηση τηλεφωνικών παραγγελιών και την έγκυρη ενημέρωση των πελατών. Dialog.gr μπαίνετε, έχει πολλές πληροφορίες και βλέπετε και τα προνόμια που σας προσφέρει Dialog, πάρα πολλά, τουλάχιστον 1.100 ευρώ μηνιαίος ο μισθός, πληρωμένες διακοπές και 3 εβδομάδες εκπαίδευση πληρωμένη και αυτή από την Dialog. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Όπως καταλαβαίνετε από τις μουσικές επιλογές, λείπει ο Χρύσανθος και λίγο έτσι δεν κοιμόμαστε με τις μουσικές επιλογές που κάνει. Δεύτερη ώρα στην Τρόικα σήμερα, επαγγελματικές υποχρεώσεις και ο Χρύσανθος και ο Κώστας, με Άρη και Ηρακλή αντίστοιχα. Συνεχίζεται και στέλνει μηνύματα για τα 5 εισιτήρια, τα τελευταία που δίνουμε για το Κυριακάτικο Ντέρμπι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα στις 7.30. FM και όνομα τεπώνυμο στο 54526. Καλημέρα, Στέργιο, χρόνια πολλά και καλή χρονιά με υγεία η φίλη Ιωάννα. Χρόνια πολλά, Ιωάννα, γέρνα μας όλοι. Και
Καλή χρονιά με υγεία. Βάλτε με στην κλήρωση. Ο φίλος ο Βαγγέλης. Επίσης, Βαγγέλη, να έχουμε υγεία όλοι και δύναμη. Λοιπόν, αναλύσαμε και επιδερμικά. Δεν έχουμε να πούμε παραπάνω για το χθεσινό μάτς στο γιατί κουλέ, νομίζω. Είπαμε και για το σημερινό παιχνίδι στα Πηγάδια στις 9.30 το βράδυ. Ξάνθη Άρης. Πάμε στον έτερο πρωταγωνιστή της χθεσινής ημέρας. Πέρα από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ καλησπερίζουμε τον Νίκο Μοσχοβίτη. Έλα ρε Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα Θήκο, καλησπέρα και σου. Τι γίνεται? Όλα καλά. Υπάρχει ανησυχία, μήπως η ομάδα ξόδεψε πολλή ενέργεια στην Κλαϊπέδα και με τη Λάρισα λίγο παρουσιαστούμε κουρασμένη, Νίκο? Εντάξει, δηλαδή τι, η ομάδα να μην πηγαίνει να χτυπάει τα παιχνίδια. Νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Γιατί η ομάδα έπαιξε Κυριακή βράδυ και έφυγε Δευτέρα πολύ πρωί για να παίξει Τρίτη την άλλη άκρη της Ευρώπης και να γυρίσει ξανά Τετάρτη βράδυ, όπως και το κάνουμε, ακόμα και από ταξίδι και μόνο, έχει φαγωθεί πολύ ενέργεια. Ναι. Μια πραγματικότητα. Καλή είναι απλά, η νίκη. Ναι, εγώ νομίζω ότι όταν παίρνεις νίκες, όπου και αν είναι αυτές, η ψυχολογία σου φτιάχνει. Και νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό το ότι ο ΠΑΟΚ κατάφερε χθες να πάρει μια νίκη στην έδρα της Ευρώπης, να πάρει μια εκτός έδρας νίκη, γιατί γενικά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ φέτος έχει θέματα εκτός έδρας. Και νομίζω ότι φάνηκε και χθες, αν φάνηκε αρκετά στο μέσο Άρη, φάνηκε χθες ότι οι δύο προσθήκες τις τελευταίες που έχει κάνει σε πρώτη φάση τον βοηθάνε πολύ. Νίκο, είναι πιο ισορροπημένος ο ΠΑΟΚ και υπάρχουν φάσεις που πραγματικά η μπάλα γυρνάει πολύ καλά μέχρι να φτάσει στον παίκτη που έχει τις καλύτερες προϋποθέσεις για να σουτάρει. Κάτι που δεν βλέπαμε. Εγώ θα πω πλέον ότι και ακόμα ούτε ο Σόρτερ έχει βρει ρυθμό. Πολύ καλό, ενώ ακόμα ψάχνει με τους καινούργιους συμπαίκτες από αυτό ο Μπράουν. Εγώ θα πω ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή ο ΠΑΟΚ πλέον έχει 4 θετικούς άξονες. Αν είχε πριν 1,5, δηλαδή τον Σμιθ και τον Best και σωστά, τον Λούις στα καλά του όταν έπαιζε, γιατί στα κακά του ήταν πρόβλημα. Στα καλά του μέχρι τον Νοέμβριο, μετά Δεκέμβριο ήταν καταστροφικός και ο Νοέμβριο. Πλέον έχει έναν Best πιο απελευθερωμένο, με πιο συγκεκριμένο ρόλο. Τον Σμιθ που είναι σίγουρα θετικός άξονας και τον Μπράουν και τον Σόρτερ όταν είναι μέσα. Οπότε λοιπόν έχει διάφορους παίκτες που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα με την μπάλα στα χέρια. Και χθες είδαμε ότι ο Σόρτερ βοήθησε πολύ και στο κομμάτι το αμυντικό. Και δεν είναι μόνο η τάπα η οποία έκανε. Καταρχάς χθες ο ΠΑΟΚ για ένα ακόμα παιχνίδι, μάλλον όχι ο ΠΑΟΚ μόνο, γενικά αυτή η διοργάνωση που λέγεται Άπρος, δεν είχε πολύ κακή διαιτησία. Δεν το συζητάμε. Έτσι. Το επίπεδο χθες ήταν πάλι πάρα πολύ κακό. Όταν λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την προσπάθειά του να επιστρέψει και έχει γυρίσει μάτς 11 πόντων, έχει φτάσει στο 77-77 με τον Best να πρέπει να ματώσει για να βάλει καλάθι και να μην του δίνει τα φάουλ. Και εκεί σε εκείνο το σημείο υπάρχει ένα 3-0 ουσιαστικά της Νεπτούνας που έρχεται από μια τεχνική ποινή στον πάγκο που είναι αστεία. Γιατί είναι μια φάση αφισβητούμενη αν έχει βγει η μπάλα από το rebound του Wiggins από τα δικά του χέρια ή του άλλου παίκτη της Νεπτούνας. Ο Χαρλαμπίδης ζητάει τους διαιτητές να πάνε σε ένα τριπλέ που είχαν πάει για να δουν το αντιαθλητικό φάουλ του Τσόχλα που ναι, ναι, ναι. Και ένα τρίποντο του Σμιθ που πατούσε γραμμή και σωστά το μέτρησαν για δύο. Okay. Και δεν είχε τεχνική ποινή. Σε εκείνο το σημείο η Νεπτούνας έχει βάλει μία βολή και ένα καλάθι, αν θυμάστε, από το Σεντεκέρσκι, σε ένα καλό ψηλό γκάρ, ο οποίος ανήκει στην Πασκόνια και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον project του λιθουανικού μπάσκετ, τέλος πάντων. Και μετά το καλάθι, ο Χαρλαμπίδης τραβάει το Σμιθ έξω και βάζει το Σόρτερ, ούτως ώστε να βάλει ένα πιο ψηλό και πιο δυνατό κορμί πάνω σε ένα ψηλό γκάρ. Και ο Σόρτερ βγάζει μια καλή άμυνα σε Δικέρσκι, τον βγάζει έξω από τη ζώνη του και μετά παίζει και την τρομερή άμυνα στην τάπα. Δηλαδή ο Σόρτερ, ένας από τους λόγους ο οποίος ήρθε, είναι για να προσθέσει και μέγεθος στην περιφέρεια του ΠΑΟΚ που δεν είχε μέγεθος η περιφέρεια του ΠΑΟΚ. Και αμέσως, χθες ας πούμε ένα απλό παράδειγμα, βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Παρότι θετικά χθες δεν ήταν στη μέρα όπως ήταν στο παιχνίδι με τον Άρη. Έτσι. Αλλά είναι παίκτης και αυτός ο οποίος παίρνει την μπάλα και παίρνει αποφάσεις. Ο ΠΑΟΚ είχε σε αυτό μεγάλο πρόβλημα, όσο δεν είχε ούτε τον Bobby Brown ούτε τον Σόρτερ, την απόφαση. Και με αυτούς τους δύο παίκτες, καλά, εγώ πιστεύω ότι ο Μπράουν ακόμα δεν έχουμε δει ούτε το 50%. Νομίζω έχει πολύ δρόμο ακόμα για να τον δούμε. Ενώ έχει πολύ δρόμο, δεν ξέρω ο ίδιος πώς νιώθει.
Απλά για να, όταν θα βρει πραγματικό ρυθμό ένας παίκτης από τον Bobby Brown σε αυτόν τον ΠΑΟΚ, νομίζω όχι απλά θα ξεχωρίζει, θα είναι πραγματικά πάρα πολύ, πολύ σημαντικός. Ο Brown, ας πούμε, χθες ήταν άστοχος. Έχει βάλει το μεγάλο φουτ, έχει βάλει 5 βολές στο τέλος, πολύ σημαντικό, και γενικότερα έχει δώσει σωστή κατεύθυνση. Πριν το τρίποντό του, ο ΠΑΟΚ έχει βάλει ένα καλάθι και φάουλ ο Νόλς, που έχει κινήσει από πολύ στο διάβασμα τον Μπράουν. Ναι, ναι. Τελειώνει με ασίστ του Ίγκινς και καλάθι του Νόλς. Αυτά όλα είναι μικρές λεπτομέρειες, αλλά σε παιχνίδια που είναι κλειστά παίζουν ρόλο. Χθες ήταν αυτό σε εμάς. Ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Εγώ να το δω να πάω μια δεκαπέντε πίσω σε αρχές της περίοδου, λέει ότι μας τελείωσε. Δεν τα παράτησε και σε αυτό κάνανε πολύ καλή δουλειά και ο Ίγκινς και ο Πεστ. Νομίζω ότι ο Ίγκινς πλέον έχει γίνει πολύ απαραίτητο στην συγκεκριμένη ομάδα. Γιατί πραγματικά δίνει πολλά πράγματα. Έχει πολύ, πώς να το πω, οι Αμερικάνοι το λένε χάφι, δηλαδή πηδάει στο δικό rebound, πολύ πιέζει, κλέβει μπάλες, βάζει τα χέρια του σε σημεία που δημιουργεί πρόβλημα στον αντίπαλο, τελειώνει τις φάσεις πλέον κοντά στο καλάθι, και είναι πολύ θεωρητικό, γιατί και ο Πέτσες έκανε πολύ καλή δουλειά. Σταθεροποιεί λίγο Νίκο το hands free. Έτσι, ναι, χάνουμε, σε βρίσκουμε και πάμε έτσι. Ναι, λέω λοιπόν ότι και ο Μπέστ χθες έδωσε πολλά πράγματα στον τομέα του, δηλαδή στο να έρθει, να δώσει συνεργεία, να πάρει τις ειδικές πρωτοβουλίες και τις ειδικές αποφάσεις. Και στο τέλος αφήνει ο Μπράουν, που νομίζω ότι δεν θα έχετε συνάλλει πάρα πολλά σκαριά, ότι και όσο θα... Κάνε κάτι με το hands free. Το δεύτερο φορά ο hands free τον Μπέστ. Τώρα καλύτερα. Σε χάνουμε, φεύγεις, ξαναβρίσκουμε, λίγο μυστήρια. Να σε χάνω. Λοιπόν, περίμενε. Τώρα, εκεί. Πολύ ωραία. Εκεί. Πολύ ωραία. Μην κάνεις βήμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό που έλεγα είναι ότι γενικά χθες ο ΠΑΟΚ έβγαλε τον ρεαλισμό και νομίζω ότι οι δύο καινούργοι του παίχτες και στο μάτς με τον Άρη και στο μάτς με την Νεπτούνας του δώσανε αρκετά. Και νομίζω ότι ο Φλούτερ σιγά εγκληματίζεται και πολύ καλά. Και για τον Μπράουν ξαναλέω ότι αν ένας παίχτης του επίπεδου του Μπόμπι Μπράουν σε αυτόν τον ΠΑΟΚ φέτος βρει ρυθμό, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί ο Μπράουν είναι παίχτης σε άλλο επίπεδο. Δεν είναι παίχτης επίπεδο ομάδας που παλεύει για την παραμονή στην Α1 και παίζει στο Basketball Champions, τέλος πάντων. Ναι. Είναι παίχτης άλλο επίπεδο στα καλά του. Μου άρεσαν πολύ λίγο οι εικόνες στο τέλος και η χαρά των παιχτών. Εντάξει, πήραν μια νίκη, είναι πολύ σημαντικό για όλα τα παιδιά και για την ομάδα. Φυσικά χάρηκαν και το άξιζαν κιόλας και οι ηρωικοί οπαδοί που βρέθηκαν στο γήπεδο της Νεπτούνας. Τα παλικάρια από τη Γερμανία το κάνουν δεύτερη φορά αυτό το ταξίδι. Μπορεί και τρίτη. Δεν είμαι σίγουρος. Θυμάμαι ότι είχαν πάει και πέρσι. Είχαν ξεκινήσει. Εντάξει, χρειάζεται πολύ τρέλα. Μέσα στο μυαλό. Από Θεσσαλονίκη, έτσι. Ναι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Σηκώθηκε να πάει στην Κλαϊπέντα. Μπράβο του. Ναι. Και σίγουρα εντυπωσιακό τα 45 rebound. Εκ των οποίων τα 15 επιθετικά. Εντάξει, είναι νούμερα που δεν μας έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ. Όχι. Εντάξει, το 45 είναι ένα μεγάλο νούμερο, οκ. Αλλά από την αρχή της σεζόν, αν έχει ένα δυνατό σημείο ο ΠΑΟΚ, είναι το rebound. Δηλαδή, είναι ελάχιστες οι φορές που έχει εκτεθεί από τον αντίπαλο στο κομμάτι του αμυντικού rebound και πιέζει πολύ, κυρίως λόγω Wiggins και Νόλ σε δεύτερη φάση, ναι. Πιέζει πολύ στο επιθετικό rebound. Δηλαδή, χθες, στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, τα rebound ήταν 10-25. Και η Νεπτούνας, ουσιαστικά, στο σημείο που πήρε τον έλεγχο του αγώνα σε εκείνα τα περίπου 10 λεπτά εκεί από τα μέσα της τρίτης περίοδου μέχρι τα μέσα της τέταρτης, το έκανε επειδή έλεγχε τα rebound. Στο τέλος, τελευταία 3 λεπτά, πάλι ο ΠΑΟΚ πίεσε πολύ στο επιθετικό rebound και πήρε δεύτερες και τρίτες επιθέσεις και βρήκε τις σωστές επιλογές. Είναι σημείο το οποίο το έχει γενικά τα νούμερα του ΠΑΟΚ. Αν κάποιος δει ξερά τα στατιστικά του και στο Champions League και στην Πασχαλή, δεν είναι άσχημα. Ούτε σε επίθεση. Η άμυνά του είναι ένα παθητικό το οποίο δεν αλλάζει. Δηλαδή και χθες, ας πούμε, που κέρδισε, δέχτηκε 80, έτσι. Αλλά χθες, ας πούμε, στα τελευταία 5-6 λεπτά που έκανε πολύ καλή άμυνα. Ναι. Και ήταν βελτιωμένο σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι αυτή η νίκη μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ εν ώψη της νίκης. Αν δηλαδή αυτή η ομάδα κλείσει με νίκη το Σάββατο, με 3-3, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλά. Από εκεί δηλαδή που ήταν στο Μαδρίτη, μπορεί να πάρει στην ζωή πολύ με μια απλή αλλαγή. Με δύο-τρεις νίκες που μπορούμε να κάτσουμε μαζί. Πάντως στο FIBA Champions League, Νίκο, ο ΠΑΟΚ
δεν είναι από τις ομάδες που είναι ψηλά στα rebound, δηλαδή βλέπω ότι έχει 34,2 ανά αγώνα. Ναι, γενικά στα παιχνίδια του φέτος όμως είναι 2-3 μάτς που μπορεί να εκτέθηκε σε αυτό το τομέα. 21ος σε 32 ομάδες. Αλλά... τόσο χαμηλά είναι. Ναι. Ο μέσος όρος των rebound επιθετικών και αμυντικών. Όχι, σωστά είναι το που λες. Αλλά σίγουρα όπως και να το κάνουμε, τα 15 επιθετικά είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Ο Σόρτερ έχει δώσει πράγματα, ο Μπόμπι Μπράουν έχει δώσει. Θα υπάρξει κάποιος άλλος που θα δώσει στα κοντά, πιστεύεις? Νομίζω πως θα υπάρξει. Όλα δείχνουν, δεν θα είναι ο Τσάπμαν αυτός. Ναι. Και λέω όλα δείχνουν, κρατάω ένα μικρό καλάθι γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μαθαίνουμε κάτι παραπάνω γιατί έχει κολλήσει Νίκο πέρα από ότι... έχει κολλήσει. Δεν σε ακούσαμε καθόλου, πάμε άλλη μία. Λέω ότι ο Τσάπμαν έχει θέμα στον αστράγαλο, το οποίο δεν είναι και τόσο επιπόλαιο. Και ο Πάκ θέλει παίχτη τώρα. Δηλαδή ο Πάκ δεν μπορεί να πάρει ένα παίχτη από το Τσάπμαν και να περιμένει για καλά, βεβαίως. Να περάσει το θέμα του και να παίξει. Άρα δεν έχει κολλήσει στο buyout. Το buyout, ρε φίλε, είναι πολύ μικρό για να κολλήσει εκεί. Δεν ήταν κανένα buyout 200.000 για να πει πως θα λυθεί. 15.000 ήταν. Και επίσης είναι σε μια ομάδα η οποία έπεσε ουσιαστικά. Ναι. Η Πέζαρο είναι στο 0-16. Και έπαιζε ένα μάτσο Σάββατο με την Τριέστε που το είχαν σαν τελικό, αυτή την πρώτη λεφτά η Τριέστε και έχασε και αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή παίζανε ουσιαστικά να το πω έτσι ότι διαλύει. Το 15.000 του Τσάρμα δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Αλλά ο Πάοκ θέλει παίχτη ο οποίος θα έρθει και θα παίξει. Όπως έγινε με τον Σόρντερ, όπως έγινε με τον Μπράουν. Δεν μπορεί να περιμένει. Μάλλον στη Λάρισα θα πάει χωρίς προσθήκη στους ψηλούς. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Γενικά υπάρχει. Ξανά κινητοποίηση από τη στιγμή που το θέμα του Τσάπμαν δεν προχωράει για άλλο παίχτη. Αλλά σήμερα είναι Τετάρτη. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν υπάρχει εφησυχασμός. Εντάξει, η ομάδα με Μπράουν και Σόρτερ βρήκε τα πατήματα. Δεν χρειαζόμαστε ψηλό. Νομίζω θα πάρει και έναν ακόμα. Και νομίζω ότι αυτή είναι και η εντολή, να το πω έτσι, από την πλευρά Σαββίδη. Να έρθει και ένας ψηλός ακόμα. Ναι. Για να ενισχυθεί η ομάδα αρκετά σε αυτό το που έχει υποθέσει τα χρήσιμα παιχνίδια, έτσι. Το μάτσο Σαββάτου, μετά το Ιωνικό, γενικά έχει μάτσο μπροστά του, πρέπει να τα πάρει ο Πάοκ αυτή τη στιγμή. Και επίσης το Champions League, εντάξει, 4-6, είναι δύσκολο το να διεκδικήσει κάτι, γιατί, οκ, να είναι ομάδα παίζει εδώ με την Dijon. Εγώ λέω ότι μπορεί να την κερδίσει ένας καλός Πάοκ. Ναι, και εγώ λέω. Πρέπει να πάει παίξει μέσα στη Σαραγώσα, στην Ισπανία. Τώρα να κερδίσει μια ισπανική ομάδα μέσα στην έδρα της, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Θα χρειαστούν διάφορα αποτελέσματα, τέλος πάντων, συνδυασμός. Γενικά όμως το πάγκο είναι ό,τι να είναι. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Οπότε, αν ο Πάοκ συνεχίζει και πάρει μια-δυο νίκες ακόμα, όχι μια-δυο νίκες σίγουρα δεν κάνει. Αν πάρει 2-3 νίκες, να το πω έτσι, γιατί τα προηγούμενα χρόνια κάπου 7-8 νίκες ήταν η πρόκληση. Τώρα έχει 4. Okay, έχει ακόμα 5 μάτς μπροστά του. Εγώ θα πω ξανά, Νίκο. 4, μάλλον, συγγνώμη. Αν είναι μια διαδικασία που βοηθάει την ομάδα και του ευχαριστούνται τα παιδιά και τους αρέσει, αν έρθει πρόκριση με κάποιο τρόπο, καλώς να έρθει. Αν είναι μια διαδικασία που καταπονεί την ομάδα, ας τελειώνει φέτος η ιστορία, να σωθεί η ομάδα και να δούμε τα επόμενα χρόνια τι μπορεί να κάνει στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής στην πορεία του στο Champions League, τη φετινή, το μόνο που μπορείς να πεις είναι οι δύο ήττες από τους Ούγγρους και η ήττα από την Νεπτούνα στον πρώτο γύρο, που η εικόνα της ομάδας ήταν αποκαρδιωτική. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια που είναι πολύ ανταγωνιστικός, έχει χάσει λεπτομέρειες. Άντε και στο Κωνσταντινούπολη με την Πεφίκρα, τέλος πάντων, που την πέτυχε σε πολύ καλό βράδυ. Ναι. Γενικά όμως η εικόνα του Champions League δεν είναι κακή. Και πάντα αναλογιζόμενη και τι αντιμετωπίζει, έτσι. Ομάδες με πολύ μεγαλύτερη μπάτζετ αυτών, μεγαλύτερη εμπειρία και ομάδες που έχουν και ίσως να έχουν και στόχο μέσα στην διοργάνωση αυτή. Ναι. Πάω φέτος πέρα στην διοργάνωση χωρίς να διεκδικεί κάτι το φοβερό. Τα δύο προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, είχε στόχο να προχωρήσει στην επόμενη φάση και ότι του κάτσει μετά. Αλλά φέτος συμμετέχει για τη συμμετοχή ουσιαστικά. Οπότε όταν παίρνει τέτοιες νίκες, νομίζω ότι σου δίνουν αυτοπεποίθηση. Βέβαια, το μάτσο Σαββάτου είναι εντελώς διαφορετικό με τη Λάρισα. Δεν το συζητάμε, ναι. Η Λάρισα, όπως όλο ο Νικολός Μαθαιδόν, σε περιμένει σαν λουκούμι, γιατί προετοιμάζεται μία εβδομάδα και εσύ έρχεσαι Τετάρτη βράδυ καταπονημένος και πας με δύο προπονήσεις ουσιαστικά. Ενώ ο αντίπαλος προετοιμάζεται μία εβδομάδα, βλέπει βίντεο, δουλεύει πάνω σε πράγματα για σένα. Και η Λάρισα είναι μια ομάδα που είναι σε καλή κατάσταση, έχει κάνει καλές προσθήκες. Παίκτες όπως ο Ράς, όπως ο Χίκη, νομίζω περιμένουμε να δούμε το Πάρξι θα γίνει.
Αν και η πληροφόρηση ήταν ότι ο Πάρκ θα παίξει εκεί με τον Πάο και μετά θα φύγει. Γιατί ο Πάρκ έχει συμφωνήσει με την Νίδη Νόβγορο, τον καλό ψηλό που είχε πέσει στο Προμηθέα για όσο θυμούνται. Έχει πάρει και έναν ακόμα παίχτη από τη Γαλλία, έναν Γκάρετ. Δηλαδή έχει καλή ψυχολογία, έχει κερδίσει μέχρι την Πάτρα, έχει κερδίσει το Λαύριο νωρίτερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι του Σαββάτου. Πολύ ναι. δύσκολο. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολο. Κάτι τελευταίο, θα έχει ο Πάο κόσμο μαζί του. Μαθαίνεις τίποτα στη Λάρισα. Πιστεύω πως ναι, πιστεύω πως τα έχει. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι σε όσους συνήθισαν την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε βρεθεί και πολύ άκρη, αλλά πιστεύω πως θα υπάρχει. Υπάρχει κόσμο. Ωραία. Στο μάτι του Σάββατο. Ευχαριστούμε Νίκο. Πάντα έτσι να μιλάμε για ευχάριστα πράγματα μέχρι το τέλος της σεζόν. Αυτή είναι η ευχή μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Μοσχοβίτη για την νίκη της ομάδας μπάσκετ και την επόμενη μέρα και με τα γραφικά και μη. Ο φίλος Σωτήρης στέλνει μήνυμα και λέει να αναλύσουμε λίγο τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαιρικού. Νομίζω, Σωτήρη, τα πράγματα είναι απλά. Ρωτάει, Σωτήρης, αν πουληθεί ο Στοχ. Έχω την αίσθηση, καλά, ότι δεν υπολογίζεται τον Φεραίρα, είναι δεδομένο. Δηλαδή, όταν είναι εκτός αποστολής εδώ και δύο μήνες και δεν παίζει δευτερόλεπτο στο χθεσινό μάτς, νομίζω είναι δεδομένο ότι ο Στοχ δεν υπολογίζεται εδώ και καιρό. Δεν το κάνει του Αμπέλ Φεραίρα. Καλός ή κακός, απόφαση του Πορτογάλου είναι. Στα τρία μάτς που έπαιξε βασικός ο Στοχ τον Νοέμβριο, συνεχόμενα δεν έβγαλε και τα μάτια μας με την απόδοσή του. Έχω την αίσθηση ότι θα βρεθεί μια τουρκική ομάδα να τον ζητήσει δανεικό από τον ΠΑΟΚ με οψιόν αγορά στο καλοκαίρι. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Για το Μίσιτς έλεγα νωρίτερα ότι περιμένει ο κόσμος να μην γίνει σίριαλ η απόκτησή του. Νομίζω και ο ΠΑΟΚ θα φροντίζει γι' αυτό. Θα καταβάλει το 1,8 που δικαιωματικά πρέπει να καταβάλει για το Μίσιτς. Είναι από τα παιδιά που το κέρδισαν με το σπαθί τους. Δεν νομίζω να προκύψει κάτι άλλο και ο Μίσιτς θέλει να παραμείνει εδώ και τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστήθηκε πάλι το ποδόσφαιρο, έχει βρει το ρόλο του. Είναι σε μια ομάδα με στόχους και νομίζω έχει ξεχάσει την οδυνηρή εμπειρία του Sporting Λισαβόνας, όπου έβλεπε την αποστολή και το χορτάρι με το κιάλι. Θα τελειώσει, έχω την εντύπωση, τις επόμενες μέρες το θέμα του Μίσης. Και για το ΡΕΙ που ρωτάει ο Σωτήρης, υπάρχουν τα δημοσιεύματα ότι τον θέλει πρώην του ομάδα, η Γοδόη Κρούς. Έχει ικανοποιήσει με τις εμφανίσεις του στην Πατσούκα τη μεξικάνικη ο ΡΕΙ. Τον θέλει πάλι πίσω η ομάδα της πατρίδας του, η πρώην ομάδα του, η Γοδόη Κρούς. Και νομίζω ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να μην πιάσει τη ρήτρα, που είναι γύρω σε 700.000, 750 στη συμφωνία του με την Πατσούκα, αλλά θα βάλει ένα ποσό σημαντικό στα ταμεία του. Μπορεί να είναι το ποσό 500.000 ευρώ ή 600.000 ευρώ. Θα έχει κέρδος ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή από την παραχώρηση του ΡΕΙ, που φυσικά δεν έχει σκοπό να επιστρέψει στην Ελλάδα και καλά κάνει, με βάση την εμπειρία του όταν ήταν στον ΠΑΟΚ. Δεν ικανοποίησε και ο ίδιος, δεν έμεινε ικανοποιημένος από αυτά που συνάντησε. Χωρίς να φταίει ο ΠΑΟΚ, όποτε αγωνίστηκε ο ΡΕΙ, δεν έδειξε ότι μπορεί να κάτσει κάτω από τα δοκάρια του δικεφάλου, παρότι είναι ένας εξαιρετικός θεματοφύλακας. Και θα περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει κάποια πρόταση την οποία θα αξιολογήσει ο ΠΑΟΚ, είτε αυτή αφορά τον Γιαννούλη, είτε αφορά τον Τσουμπάκπομ. Νομίζω αυτοί οι δύο είναι στη βιτρίνα του ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Δεν βλέπω κάποιον άλλον παίχτη που τώρα που μιλάμε μπορεί ο ΠΑΟΚ να βάλει στα ταμεία του 4, 5, 6, 7 εκατομμύρια. Νομίζω αυτοί οι δύο είναι. Ο Γιαννούλης και ο Άκπομ. Θα δούμε. Πάντως κινείται προσεκτικά ο ΠΑΟΚ. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση στα μεταγραφικά. Η προτεραιότητα είναι φυσικά να κλείσει ο Μίσης, να τελειώνει το κεφάλαιο αυτό και να δει ο ΠΑΟΚ αν μπορεί να απελευθερώσει λίγο από το μπάτζετ, είτε με δανεισμό είτε με πώληση, να προχωρήσει στις προσθήκες που θέλει. Πάντως, μιλώντας χθες για τα μεταγραφικά, ο Αμπέλ Φερέιρα έδωσε το στίγμα του. Όταν έφτασε, λέει, στην ομάδα, είπε ότι χρειαζόμαστε τρεις παίκτες, ένα αριστερό μπακ, ένα χαφ και ένα φορ. Από αυτούς τους τρεις ήρθε ένας. Θέλω να παίζω με δύο φορ, μου αρέσει, αλλά δεν μπορώ να το κάνω, είπε ο Αμπέλ Φερέιρα. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι να βγάλω το maximum από κάθε παίκτη. Αν είναι να κάνουμε μια μεταγραφή, απλά για να την κάνουμε, είναι καλύτερο να μην την κάνουμε και να φέρουμε παίκτη από την Ακαδημία. Αν είναι να πάρουμε ένα παίκτη ποιοτικό που θα αλλάξει την ομάδα, τότε ναι, να κάνουμε μεταγραφή.
νομίζω λίγο πολύ ο ΠΑΟΚ θα πάει βλέποντας και κάνοντας στην επικείμενη μεταγραφική περίοδο και θα εξαρτηθούν πολλά από τις πωλήσεις. Λοιπόν, έχετε ακόμα 25 λεπτά για να μπείτε στην κλήρωση για τα τελευταία εισιτήρια που δίνουμε για το κυριακάτικο μάτς ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Κυριακή στις 7.30 Τούμπα FM, και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 5 45 26. Μαζί μας τη δεύτερη ώρα τότε Καλοκαιράς, πριν από κάθε ταξίδι κάντε έναν υπεύθυνο έλεγχο για να ταξιδεύετε με ασφάλεια και εσείς και η οικογένειά σας και οι δικοί σας άνθρωποι. Ολοκληρωμένο συνεργείο, σέρβις, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης, εάν χρειαστεί να αφήσετε το δικό σας. Τρία καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, στροφή Τριανδρίας, Εσπερίδων 19, παλιά συμμαχική Ωραιοκάστρου, 14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουτανιών Θέρμη, και στο ίντερνετ otokalogeras.gr. Μαζί μας δεύτερη ώρα και η πίτσα Mr. Gold στο 2310-62-85-86, από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα μπορείτε να παραγγέλνετε την κορυφαία πίτσα της πόλης. Μεσολογίου 2 φυσικές είναι η πίτσα Mr. Gold, όμως εξυπηρετεί και δυτικά φυσικά αλλά και στο κέντρο, στο 2310-62-85-86. Πάρα πολλές προσφορές σε πίτσες, σε μακαρονάδες, σε καλτσόνε, πενιριλί και φυσικά πολλά πιάτα ημέρας, φαγητά ημέρας, μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο, και κάθε μέρα το μενού ανανεώνεται στο 2-3-10-62-85-86. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να πούμε στην τελική ευθεία. Εδώ είμαστε για το τελευταίο τέταρτο. Έχετε ακόμα 10 λεπτάκια για τα τελευταία εισιτήρια που θα δώσουμε από την Τρόικα για το ΠΑΟ ΚΑΕ Κυριακή στις 7.30 στην Τούμπα. FM και όνομα τεπώνυμο στο 5-45-26. Θα κάνουμε την κλήρωση σε 12 με 13 λεπτάκια. Αυτός είναι ο χρόνος που έχετε. Από αύριο σταματάμε να δίνουμε εισιτήρια για το ΠΑΟ ΚΑΕΚ και θα ξεκινήσουμε για το ΠΑΟ ΚΟΦΗ και για το ΠΑΟ Καστέρα Τρίπολης που έπεται στο πρωτάθλημα. Μία είδηση από την Τουρκία. Οι Τούρκοι σκότωσαν την αρχηγό του κουρδικού ΠΚΚ, Εσμέ Εράτ, όπως αναφέρει η Χουριέτ και τα υπόλοιπα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, μετά από συγχρονισμένη επιχείρηση της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας και των ένοπλων δυνάμεων της γειτονικής χώρας. Καταλαβαίνετε, η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, και με αυτά που γίνονται και με το Ιράν και με την Αμερική, μια περιοχή που είναι συνεχώς στα κόκκινα. Λοιπόν, θα πάμε σε δευτερόλεπτα, αν είμαστε τυχεροί και μας βοηθήσει η κινητή τηλεφωνία, σε μια ωραία κουβέντα. Ελπίζω να τον έχουμε τον καλεσμένο μας στα επόμενα δευτερόλεπτα. Θυμίζω λίγο το πρόγραμμα το σημερινό στο κύπελο Ελλάδος. Πρώτοι αγώνες για τη φάση των 16. 3 το μεσημέρι Καλαμάτα Ολυμπιακός. Αναβολή στο Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ, γιατί έτσι θέλησε ο Λευτέρης Αυγιανάκης. 5 και 4 ΠΑΣ Γιάννινα Παναθηναϊκός και 7.30 Πανετολικός Πανιώνιος, και στις 9.30 το παιχνίδι της Ξάνθης με τον Άρη, σε ζωντανή μετάδοση του Λίμπερο. Θα ταξιδέψουν στα πηγάδια και ο Χρύσανθος και ο Νίκος Παπαδόπουλος για το παιχνίδι της Ξάνθης με τον Άρη, για να δούμε αν θα υπάρξει και εκεί η ομάδα που θα πάρει το προβάδισμα ή ακόμα και αν θα πάρει την πρόκριση, το πρώτο αγώνα. Μου φαίνεται λίγο δύσκολο, να σας πω την αλήθεια, συνυπολογίζοντας και το ότι η Ξάνθη δεν είναι μια ομάδα που ανοίγει τη ιδιαίτερα και την ώρα του αγώνα δεν είναι το πλέον εύκολο να παιχθεί και ποδόσφαιρο, θεωρητικά τουλάχιστον, ποιοτικό ποδόσφαιρο. Θα τα δούμε όλα το βράδυ. Δεν έχουμε την επικοινωνία μέχρι στιγμής με τον καλεσμένο μας. Θα περιμένουμε ακόμα 1-2 λεπτάκια. Τώρα από εκεί και πέρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα τον έχουμε. Τον έχουμε. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον Γενικό Αρχηγό των Ασπρόμαυρων Βαραίων Αθλημάτων, τον λεγόμενο, τον Χάρη Μάλιο. Καλή χρονιά, Χάρη. Καλή χρονιά. Με υγεία και δύναμη σε όλους σας. Όλα, όλα. Και στους αθλητές και στις οικογένειές σας. Δύναμη την έχουμε. Δύναμη την έχετε. Περισσότερη δύναμη. Σε φιλοξενήσαμε πριν από αρκετό καιρό, Χάρη, και κάναμε μια προναγγελία των υποχρεώσεων. Ο ΠΑΟΚ στέθηκε πρωταθλητής για μία ακόμα φορά. Είναι τεράστιο επίτευγμα. Εντάξει, πολλά μετάλλια,
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα που έγινε στο Βύρονα. Χρυσό ο Τσεκερίδης, ο Παγκαλίδης, ο Θοδωρίδης, ο Πέτρος Μανουηλίδης, ο Χρήστος Θεοδωράκης και ο Κυριάκος Ζουρνατζίδης ανέβηκαν στο υψηλότερο σκαλί του Βάρθρου. Θόδωρος Φωτιάδης, Ντένις Αγγελίδης, Δημήτρης Κουπλίδης κατέκτησαν αργυρά μετάλλια και Λαοκράτης Κεσίδης, Βασίλης Κολάρος, Ιωάννης Τσεκερίδης, Γιώργος Σωτηριάδης και Οδυσσέας Μουρτίδης, οι 5 αθλητές που κατέκτησαν χάλκινο μετάλλιο. Έτσι ακριβώς. Καλά τα πήγατε. Έχω την εντύπωση. Δεν ξέρω αν περιμένετε και κάποια άλλα παιδιά να ανέβουν στο Βάρθρο και δεν ανέβηκαν. Κύριε Στεριάδη, αν καθίσουμε και μιλήσουμε ξεχωριστά για το πώς ήρθε το κάθε μετάλλιο του κάθε αθλητή, θα δείτε ότι είναι μια μικρή ιστορία του καθενός. Πραγματικά όλα αυτά τα μετάλλια έχουν τη δική τους συγκεκριμένη αξία. Μπορεί να φαίνεται βαθμολογικά η τεράστια διαφορά που υπάρχει πλέον του ΠΑΟΚ στην Ελληνορωμαϊκή με όλους τους υπόλοιπους συλλόγους, αλλά εμείς εξακολουθούμε να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη δουλειά μας. Και να φανταστείτε ότι πήραμε και τα 6 χρυσά των 6 τελικών που παίξαμε και μάλιστα οι 3 ήταν εμφύλοι, δηλαδή είχαμε 9 παιδιά στους τελικούς, που πάει να πει το 50% των τελικών ήταν ΠΑΟΚ όπως συνέβη και πέρσι. Πολλές φορές μου λένε τι θέλουμε και τι αναζητούμε περισσότερο σε αυτούς τουλάχιστον τους τελικούς. Εμένα το όνειρό μου κάποια στιγμή να κατακτήσουμε και τους 10 τελικούς. Προς τα εκεί έτσι οδεύουμε. Ναι. Από εκεί και μετά είναι μια μεγάλη επιτυχία για το τμήμα το να συνεχίζει να παίρνει αυτά τα προαθλήματα. Γιατί ξέρετε ότι είναι δύσκολο να ανέβεις στην κορυφή και ακόμη δυσκολότερο να παραμείνεις. Εμείς νομίζω ότι πλέον έχουν καταλάβει όλοι και οι εχθροί του τμήματος αλλά και οι ανταγωνιστές ότι πρέπει να δουλέψουν πάρα πολύ σκληρά πλέον για να μπορέσουν να ρίξουν αυτόν τον ΠΑΟΚ της Ελληνορωμαϊκής. Ακριβώς γιατί τα μισά από αυτά τα μετάλλια και παραπάνω που ήρθαν έχουν σχέση με την εφηβική ομάδα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή για να φανταστείτε, ο έφηβος Παγκαλίδης που είναι η τρίτη χρονιά και τελειώνει και από του χρόνου θα παίζει επίσημα σαν άντρας, κατέκτησε ήδη το χρυσό. Ναι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό το παιδί το οποίο είναι 20 χρονών έχει μπροστά του πάρα πολύ μέλλον για το πώς ακόμη μετάλλια μπορεί να πάρει στην κατηγορία των ανδρών. Και στόχος της ομάδας είναι να ξεφύγει από τα ελληνικά δεδομένα. Δηλαδή αυτά τα παιδιά όλα τα οποία έχουν τα εχέγγυα τουλάχιστον στην ελληνική επικράτεια να επικρατούν, να μπορέσουν να πάνε καλύτερα στο εξωτερικό. Αυτή είναι η δυναμική που θέλουμε να δώσουμε εμείς στο τμήμα. Χάρη, έχει τώρα η ομάδα αντίπαλο τώρα που μιλάμε? Όχι, νομίζω η 100 βαθμή διαφορά, το 184-84 δεν υπάρχει. Και αυτό είναι και ένα είναι η δυσκολία του τι θα κάνουν τελικά οι άλλοι σύλλογοι. Αν θα ακολουθήσουν τη δυναμική που έχει ο ΠΑΟΚ για να μπορούμε και να θέλουμε και να έχουμε ανταγωνιστές. Αλλά ξέρετε, επειδή ο ΠΑΟΚ κατακτάει γενικώς δύσκολα τα πράγματα και η εχθρότητα και αυτό που αντιμετωπίζει, και θέλω να το ξέρει όλος ο κόσμος αυτός, από το πιο μικρό του τμήμα μέχρι και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο πόλεμος είναι ίδιος. Και γι' αυτό και έχω πει ότι τουλάχιστον όσα χρόνια μπορούμε και είμαστε δυνατοί, ο ΠΑΟΚ θα κατακτάει ό,τι περισσότερο μπορεί. Θες λίγο να μας πεις ένα παράδειγμα αυτού του πολέμου για να καταλάβει και ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, γιατί οι πάλι και τα άλλα θύματα... Θα σας πω κάτι, ότι αλλάχθηκε και ερήμη του ΠΑΟΚ η βαθμολογία, το πώς θα βαθμολογηθούν οι αθλητές. Μάλιστα. Δύο εβδομάδες πριν τους αγώνες. Που απλώς ο ΠΑΟΚ είναι τόσο έτοιμος που όποια βαθμολογία και να βάλουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι μπροστά οι αθλητές του ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που έχουμε την καλύτερη ομάδα. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιοι νοιάζονται να ρίξουν τον ΠΑΟΚ, δεν είναι απλά ένα άθλημα που παίζει ο ΠΑΟΚ μόνος του. Σαφέστατα είναι δεδομένο αυτό. Η παρουσία του εθνικού σαν εθνικού εκεί πέρα, εθνικός Αθηνών ή πιο παλιά ο Παναθηναϊκός που ας το πούμε έχουν καλυτερέψει τα πράγματα εκεί, γιατί ο μεγάλος πόλεμος ήταν το 2017, είναι πολλά τα συμβάντα. Το ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να στέλνει τις περισσότερες φορές χρεοκοπημένες ομοσπονδίες δεν μπορούν να στέλνουν αθλητές και ψάχνει ο ΠΑΟΚ να δει πώς θα στείλει τους πρωταθλητές του στα πανευρωπαϊκά. Σημερινό συμβάν. Από αυτά τα 6 παιδιά τα οποία πήραν τα χρυσά, οι 4 θέλουν να παίξουν στο πανευρωπαϊκό που θα γίνει στην Ουγγαρία το Φεβρουάριο. Αυτός είναι ο δικός σου αγώνας. Ο ΠΑΟΚ σήμερα θα πληρώσει τους 2 από αυτούς, αφού πληρώνει η ομοσπονδία μόνο τον ένα από τους 4. Μάλιστα. Και ενώ υπάρχουν όλες αυτές οι αδυναμίες, τις οποίες εγώ τις καταλαβαίνω στην ελληνική κοινωνία για όλες αυτές τις χρεοκοπημένες ομοσπονδίες, υπάρχει όλος αυτός ο πόλεμος για ποιο πράγμα, το αν από το 184 γίνει ακόμη και 181.
τι να σας πω. Ναι. Είναι πολλά τα δεδομένα, αλλά ξέρετε κάτι. Εμείς έχουμε αποφασίσει πρέπει να κοιτάζουμε μόνο την ομάδα μας. Ενδιαφερόμαστε και θέλουμε η ελληνορωμαϊκή πάλι και γενικότερα η πάλι στην Ελλάδα να ανέβει. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα ολυμπιακό άθλημα το οποίο θα πρέπει να φέρνει περισσότερο κόσμο και παιδάκια στα γυμναστήρια. Αυτός είναι ο στόχος. Ξεκάθαρα, ναι. Και μάλλον ένας ακόμη στόχος. Μου έκανε εντύπωση η δήλωσή σου, Χάρη, η ομάδα είναι πιο ΠΑΟΚ από ΠΑΟΚ. Θες λίγο να μας το αναλύσεις. Θέλω να ξέρετε ότι τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στην ομάδα είναι δίπλα μου σαν πιο μικροί, φανταστείτε τους 7 χρόνια πιο πίσω. Το 13 ας πούμε ο Παγκαλίδης ξέρω ήταν 13, 14 χρόνια, 15. Όλα αυτά τα παιδιά, επειδή ξέρετε έχω περάσει από το οπαδικό κίνημα του ΠΑΟ και υπάρχει μια συγκεκριμένη λειτουργία και σκέψη για μένα για το τι πρεσβεύει αυτός ο σύλλογος. Γι' αυτό ξέρω ακριβώς τι λέω, ειδικά για αυτά τα παιδιά τα οποία είναι σήμερα στην ομάδα και αυτούς που έρχονται στην ομάδα, ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να ξέρουν για την ιστορία του συλλόγου. Οπότε όταν κάποια στιγμή μπορέσουμε να πούμε τις ιστορίες αυτές του καθενός ξεχωριστά, θα καταλάβετε για το τι μιλάω όταν λέω πιο ΠΑΟΚ από ΠΑΟΚ. Είχαμε αθλητή τον Φωτιάδη, ο οποίος έπαιξε μετά από ένα χρόνο απουσίας. Με 5 προπονήσεις πήρε το δεύτερο μετάλλιο. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τον άφησε η ομάδα, ήταν δίπλα του, ξέρει για ποιο λόγο είναι στον ΠΑΟΚ, ξέρει για ποιο λόγο μπήκε στο ταπί και γι' αυτό ήταν και αυτή η αναφορά και είπα ότι είμαστε πιο ΠΑΟΚ από ΠΑΟΚ. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση, Χάρη, η παρουσία του Κώστα Μυρίδη, γιατί τον μνημόνευσε στις δηλώσεις που έκανε στον Ερασιτέχνη και το αφαίρεσε στο πρωτάθλημα. Είναι τεράστια συμβολή του για όσους ξέρουν για το τι συμβαίνει γύρω από τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Όπως είναι και μεγάλη και η συμβολή και των χορηγών που είναι δίπλα από το τμήμα. Ο Κώστας Μυρίδης όμως είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και ταπεινή. Αυτό το τονίζω και το ξέρετε και εσείς ναι, για το πόσο δύσκολος είναι στο να επικοινωνεί όλο αυτό το οποίο κάνει. Το οποίο φαίνεται, το ξέρουμε, και εγώ βέβαια να σου πω να είμαι και λίγο αντίθετος, θα ήθελα να είναι να επικοινωνεί ακόμη περισσότερο, αλλά εγώ οφείλω να πω αυτό το μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ακριβώς ξέρω την προσφορά του. Ναι. Από εκεί μετά και η ίδια η διοίκηση έχει κάνει βήματα τα τελευταία 2-3 χρόνια για το πώς βοηθούνται τα τμήματα περισσότερο, ίσως με όχι όλα αυτά τα λεφτά που θα μπορούσαν να έχουν όλα τα τμήματα του ΠΑΟΚ. Αλλά υπάρχει ακόμη μεγαλύτερη συμβολή, ούτως ώστε να συμπληρώνουμε αυτό το οποίο κάνει και ο Κώστας Ομερίδης, τουλάχιστον στην πάλη και στο γυναικείο βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Είδαμε, Χάρη, ένα βιντεάκι με 4 από τους πρωταθλητές. Εσύ ήσουν ο σκηνοθέτης? Όχι, ήταν ένα από τα παιδιά εκεί που έχουμε στο site του Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ που γίνεται καλή δουλειά. Θέλουμε δουλειά λίγο στο έδωσε τον τόνο. Κινηματογραφικό. Ναι, θέλει, το είπα κιόλα. Πιο πολύ αέρα, λίγο πιο. Θέλει δουλειά το κινηματογραφικό, αλλά είπαμε η δουλειά μας είναι άλλη. Σωστά. Αυτά όλα όμως να σας πω κάτι. Είναι όλες αυτές τις στιγμές, ξέρετε, οι οποίες δημιουργούν αυτό που λέμε οικογένεια. Βέβαια. Και όχι μόνο απέναντι και στα παιδιά που κάναν το βιντεάκι, στα αυτό το να μπαίνουν στα γραφεία του Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ. Να κάνουμε τους αθλητές μας να νιώθουν ότι είναι αθλητές του ΠΑΟΚ. Θέλω να σας πω ότι το ακόμη πιο σημαντικό, και το έλεγα πριν από λίγο σε κάτι φίλους, δίνοντάς κάποια τα ημερολόγια μας, είναι η δουλειά που γίνεται στην ΠΑΦΟ. Ναι, είναι κάτι το οποίο ναι. Δεν θέλω να το ξεχνώ. Το τονίζω ότι εκεί πλέον από τα 10-15 παιδάκια που ξεκινούσαμε, πλέον έχουμε 40-45 παιδιά ΠΑΟΚ εκεί. Και όταν εννοώ ΠΑΟΚ, να είναι με τη φόρμα τους, να κυκλοφορούν, είναι ένας μικρός σύνδεσμος εκεί πέρα, εισαγωγικά. Ναι. Εντάξει. Και μάλιστα όλα αυτά τα παιδιά πλέον έχουν και τη δυναμική να έρχονται να παίζουν και στα προαθλήματα. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ, πολύ δουλειά και δρόμος ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τα μικρά τμήματα του ΠΑΟΚ και μέσα από τα τμήματα του ΑΣ. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι εξίσου σημαντική όλη αυτή η δυναμική η οποία πρέπει να δώσουμε στα τμήματα του ΠΑΟΚ. Πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ναι μεν το καταλαβαίνουν, αλλά δεν ξέρω που γίνεται όχι το σφάλμα. Πρέπει να υπάρχει διάθεση από όλους μας να καταλάβουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι ενιαίος. Και το ενιαίος πάει να πείτε από το μικρότερο τμήμα του ΠΑΟΚ που είναι το σκακιστικό του, μέχρι το μεγαλύτερο που είναι η ΠΑΕ, μιλάμε για σύλλογο, μιλάμε για οργανισμό, μιλάμε για ανθρώπους,
οι οποίοι όταν είσαι στη σοβαρή συμπαράσταση απέναντί τους σαν σύλλογο θα σου δώσουν το καλύτερο. Χάρη, πριν κλείσουμε, να κάνουμε μια ιδιαίτερη μνήμα στον Τζικερίδη. Νομίζω είναι ο αθλητής πρότυπο και για τα υπόλοιπα παιδιά, χωρίς να θέλω να μειώσω εννοείται καμιά προσπάθεια κανένας αθλητή της ομάδας, αλλά 11 φορές συνεχόμενα πρωταθλητής είναι... Ο Τσεκερίδης, ο Δημήτρης, είναι πρότυπο γιατί έχει ξεκινήσει να είναι μέσα από τον πατέρα του παλαιστής από τα 6 του χρόνια. Μην νομίζω ότι αυτό το παιδί δεν είναι κουρασμένο. Και ξέρετε, είναι κουρασμένοι όλοι αυτοί γιατί δεν έχουν την ανταπόκριση που πρέπει και μέσα από τις ομοσπονδίες ναι. μέσα από τους συλλόγους πέραν ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε. Αλλά να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ υπάρχουν παιδιά τα οποία θα δημιουργήσουν μεγάλα πρότυπα. Δεν θέλω να ξεχνώ ότι το Λαοκράτο Κεσίδη, ο οποίος έρχεται από τη Σουηδία, ο Λιώσο Παγκαλίδης, ο οποίος είναι πλέον, παρότι είναι 20 χρονών, είναι άντρας, σπουδάζει στην ιατρική. Έχουμε παιδιά μάλαμα και μάλιστα δυνατά παιδιά. Υπάρχουν, θα δείλω, πάρα πολλές ιστορίες, οι οποίες θα είναι καλό κάποια στιγμή. Καλό θα είναι, και όντως, να τις βγάλουμε τα λευκόματα και να τις συζητήσουμε. Ωραία. Αυτές εδώ. Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Καλή δύναμη, καλά. Γιατί και ο δικός σου αγώνας δεν είναι μικρός, με τις δυσκολίες και των παιδιών και τις οικογένειές τους. Και βέβαια τα ίδια πράγματα και τα ίδια πράγματα ξεκινώ να λέω ότι ξεκινάμε και στην Άρση Βαρών με την ίδια λειτουργική. Να δουλέψουμε, που εκεί είναι ένα σφιχτό μικρό τμήμα το οποίο πρέπει να μεγαλώσει, αλλά βέβαια όχι να είναι στην Ηλιούπολη, να είναι κάπου ΠΑΟΚ. Ναι. Θέλω να τονίσω ότι και το Πυγμαχικό, το οποίο είχε δεύτερο στην ελίτ κατηγορία με μεγάλη διαφορά όμως από τον Ολυμπιακό, θα υπάρχει τριετής στόχος για εκεί πέρα. Και το κυριότερο, το οποίο δεν το συζητήσαμε και δεν το είπαμε, γήπεδο σε αυτά τα παιδιά. Γυμναστήριο σε αυτά τα παιδιά όλα. Είναι ο δικός μου μοναδικός στόχος αυτή τη στιγμή ανεκπλήρωτος. Όλα αυτά τα παιδιά θέλουν και μπορούν να διεκδικούν παγκόσμια πανευρωπαϊκά μετάλλια και Ολυμπιάδες, πρέπει να έχουν το γυμναστήριο τους. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τη δυναμική του, ή την έχει, ή αν δεν την έχει να τη βρει και να διεκδικήσει γυμναστήριο για όλα αυτά τα παιδιά. Νομίζω, έχουν 22 τμήματα, πρέπει να έχουν τις καλύτερες εγκαταστάσεις. Δεν το συζητάμε. Σαν Πα Θεσσαλονίκη, ο αθλητικό όμιλο Κωνσταντινούπολιτών. Όταν με το καλό γίνει Νέα Τούμπα, νομίζω θα τεθεί θέμα να φιλοξενηθεί εκεί. Πρέπει να το τρέξουν πιο γρήγορα. Ναι. Ναι. Πολύ πιο γρήγορα. Ακροβατούμε συνέχεια με 22 τμήματα τα οποία έχουν δυναμικές, έχουν μια σωστή οργάνωση, αλλά φανταστείτε τους σε γυμναστήρια τα οποία θα κάνουν αυτό που πρέπει. Ναι. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Και πάλι καλή χρονιά, θα ξαναπούμε. Ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Χάρης Μάλιος, γενικός αρχηγός των δυνατών αθλημάτων του Δικεφάλου, Ελληνορωμαϊκή, Πυγμαχία, Άρση Βαρών, τα αθλήματα των δυνατών. Γιώργο, 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 32. Το 5, ναι. Το 10, ναι. Το 7, ναι. Το 22 και το 27. Τέλεια. Λοιπόν, μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Ωραία, δεν έχει τη στείλει. Έκανε τελευταία ανανέωση. Λοιπόν, τα τελευταία 5 εισιτήρια από την Τρόικα για το ματς Κυριακής. Ιωάννα Χατζηεφρεμίδου. Το κινητό σε 398. Αριστίδης Διαβάτης. Το κινητό σε 565. Τρίτο εισιτήριο Βασίλης Χάσκος. Το κινητό σε 087. Το τέταρτο Παύλος Οικονόμου σε 576. Και Ανδρονικίδης Αχή, λογικά Αχιλέας, φαντάζομαι, το κινητό σε 2.90. Επαναλαμβάνω, Χατζηφρεμίδου, Ιωάννα, Αριστίδης Γιαβάτης, Χάσκος Βασίλης, Οικονόμου Παύλος και Ανδρονικίδης Αχιλέας. Θα ενημερωθείτε στα επόμενα λεπτά από τη Μαριλής για το πώς θα παραλάβετε τα εισιτήριά σας για το ντέρμπι της Κυριακής στην Τούμπα στις 7.30 ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Μαζί μας δεύτερη ώρα ήταν η πίτσα Mr. Gold. Καλείτε στο 2-3-10-62-85-86 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 1 τα ξημερώματα. Και έχετε στην πόρτα σας η κορυφαία πίτσα της πόλης. Η πίτσα Mr. Gold εξυπηρετεί και δυτικά και φυσικά στο κέντρο της πόλης. Πέρα από τα κλασικά πίτσες, μακαρονάδες, καλτσόνι, πενελί, υπάρχουν και φαγητά ημέρας. Ρωτήστε τα παιδιά για το καθημερινό μενού, για όσους κάνουν μια διατροφή ή για όσους τέλος πάντων δεν τους αρέσει η πίτσα. Και μαζί μας ήταν το Ότο Καλογεράς. Με 3 καταστήματα, Γρηγορίου Λαμπράκη 27, Στροφή Τριανδρία στο πρώτο, Εσπερίδων 19, Παλιά Συμμαχική Ουροκάστρου το δεύτερο,
14ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών Θέρμη, το 3ο. Υπάρχει και το ίντερνετ στο ίντερνετ autokalogeras.gr. Ολοκληρωμένο συνεργείο αυτοκινήτων, σέρβις, φαινοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά και αυτοκίνητο αντικατάστασης σας προσφέρει το autokalogeras, αν χρειαστεί να το εμπιστευτείτε το δικό σας για μία ή δύο ημέρες ή και παραπάνω. Autokalogeras λοιπόν με τρία καταστήματα για να ταξιδεύετε και να μετακινήσετε με ασφάλεια και εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι. Φτάσαμε στο τέλος. Ραντεβού αύριο πάλι με πλήρη σύνθεση, έχω την εντύπωση. Θα είναι εδώ και ο Χρύσανθος που ταξιδεύει αυτή την ώρα για την Ξάνθη μαζί με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Από τις 6 και μετά, φαντάζομαι, στο Λίμπερο θα ακούσετε τα πάντα οι φίλοι του Άρη και όχι μόνο για τα όσα συμβούν εκτός γηπέδου και εντός γηπέδου στα πηγάδια. Φυσικά και το τρίτο ημίχρονο του αγώνα. Οπότε ανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί από τις 2 μέχρι τις 3 ο Κωστής Τσατσαρός.